Καλησπέρα στο ακροατήριο του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Μόλις έχει ξεκινήσει η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, καθημερινά στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11, Ζάχος Ντρούλιν και Τάσος Τρέγιας συνήθως στο στούντιο. Τάσος έχει την άδειά του. Βρήκαμε την ευκαιρία να φέρουμε έναν παλιό γνωστό και στρατιώτη εδώ. Κιτρινόμαυρο στρατιώτη. Βέβαια, άμα ήταν κανονικό στρατιώτη, δηλαδή τώρα, άμα γίνει πόλεμο, χτύπα ξύλο με τους Τούρκους, αποκλείται να τον πάρουν. Φτάνει ο Σαλιάρη, φτάνει. Αποκλείται να τον πάρουν, γιατί έχει περάσει και την 7η δεκαετία της ζωής του. Πόσο, δεν είσαι. Είσαι ντρούλινγκ, όντως. Δεν είσαι, όχι σοβαρά τώρα. Είσαι ντρούλινγκ, τα λέω. Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν μοιάζει για 70, αλλά γύρω στα 65. 78, 78. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γιατί δουλεύει ακόμη, βασικά δεν πήρε σύνταξη. Όχι, μου αρέσει η δουλειά. Σ' αρέσει. Ναι, έχει να πει. 2 εκατομμύρια στην τράπεζα έχει. Γιατί πα και δουλεύει κατά τη γη. Παναγία, ρε παιδί. Οι άνθρωποι πάνε. Κάνει χόμπι, λέει. Καλησπέρα κύριε Πόστμαν, τι κάνετε. Τι κάνετε κύριε Ντρούλινγκ. Με καταλάβατε, όχι. Α, εννοείται. Εννοείται. Καλά. Σας καταλάβαμε πολύ καλά. Μας πάρα πολύ καλά, σας καταλάβαμε. Χαθήκαμε. Πάρα πολύ. Χαθήκαμε. Όντως, χαθήκαμε 4,5 μήνες. Έχεις. Γράφω. Εντάξει, ήταν και. Από τις 11 Μαρτίου ήταν η τελευταία εκπομπή που κάναμε Μαρτίου. Ήρθες 2 μέρες δερκατσίκι πριν τον κορονοϊό. Ακριβώς. Σε μεγάλο κατσίκι. Και σε ξενάφερα τώρα, εντάξει, παιδιά, ετοιμαστείτε. Για πάτε, πάτε αύριο στα σούπερ μάρκετ ενόπνευμα αντισηπτικά τώρα που είναι ακόμη φτηνά γιατί θα ανέβει η τιμή του. Ήρθε ο Πόστμαν στο στούντιο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Πραγματικά 11 Μαρτίου ήρθε. 11 Μαρτίου, φίλε. Κατσίκι είναι αυτό, ρε παιδιά. Λοιπόν. παιδιά. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολο. Ήταν δύσκολο, όντω. Η εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν για όλο τον κόσμο, εγώ βέβαια. Δουλειά πήγαινε. Να σου πω την αλήθεια, δεν την κατάλαβα τη φάση όλη γιατί δούλευα. Δούλευες κανονικά. Είναι κανονικά, να πούμε Πόστμαν είναι το προσωνύμιο σου, είσαι ταχυδρόμος, έτσι. Ναι, εννοείται. 30 χρόνια, 28, 29. 34. 34 χρόνια είσαι ταχυδρόμος. Ακριβώς. Πού στα 37 βγαίνετε εσείς. Κανονικά βγαίναμε στα 35. Αλλά μας πήγαν στα 40. Στα 40. 40. 40 παλικάρια από την Ελλάδα. Και 62 όριο ηλικίας. Σε πόσο είσαι τώρα σοβαρά, 58. Δηλαδή εσύ ακριβώς πας δηλαδή. Ναι. Δηλαδή 62. 62 δεν θα έχω εγώ 40 χρόνια. Θα έχω 38. Α, πάω θα στα 64. Άλλα 2. Ή θα 64 πάω. Δεν μπορώ να σου πω ναι, τελείωσε νωρίτερα. Δεν μπορείς από τα 62 να εξαγοράσεις τα 2 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά κανονικά πα. Είπαμε 62 και 40 πρέπει να έχεις. Τι λέει. Αλλιώς πα παραπάνω. Αυτά είναι και τα νέα της, τα μέτρα άρα, που φέρανε. Εντάξει, άρα λέγαμε για, το, είμαστε, για την περίοδο εκείνη πόλη, για όλο τον κόσμο ήταν λίγο πολύ, νομίζω για τους περισσότερους πολύ δύσκολη, έτσι. Πάρα αλλά πολύ δύσκολη, ναι. Αυτοί που δούλευαν και μέσα σε μια κατηγορία, μια κάστα επαγγελμάτων που δούλευαν συνεχόμενα ήσουν και εσύ, έτσι. Και εγώ, και εγώ. Οπότε η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι, γιατί και το φίλο μου που ήμουν στην πρωινή δουλειά που ήμουν πριν, μου λέει, Ζάχο μου λέει: θέλω να δουλεύω γιατί πραγματικά είναι ένας τρόπος να βγαίνω έξω. Δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, έτσι. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Και να φανταστείς ότι εμείς έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο. Γιατί θα χτυπήσουμε, θα κατέβει να πάρει το σωστημένο, να πάρει το πακετάκι του, να πάρει την επιταγή. Δηλαδή έχουμε άμεση επαφή. Έχεις άμεση επαφή. Φαντάσου λοιπόν τώρα πώς ήμασταν καθημερινά. Αυτή η επαφή όταν ήμασταν ακριβώς στη μεγάλη κρίση του ιού. Έτσι. Σωστά, εκεί σωστά, που σωστά. Θυμάμαι Ζάχο, δηλαδή πρωινά, να είναι έρημη πόλη. Γιατί τι είναι λες, στην περιοχή της Ανδρίας, το ξέρω ο κόσμος. Όμως 9-11 εδώ ξέρεις τι γινότανε. Δηλαδή δεν μιλάμε, δεν υπήρχε ψυχή, λες και ήταν ταινία θρίλερ. Άντε το πρωί έβλεπες και κανένα που, γιατί είπαμε, μια κάστα επαγγελματική δική σου δούλεψε, υπήρχαν και άλλες, έτσι. Λίγες μεν υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν. Έβλεπες το πρωί κάποιον. Το βράδυ. Το πολύ βράδυ, λίγο. Λίγους. Λίγους, αλλά το βασικότερο ποιο ήταν. Το ότι βράδυ. Όλη η αγορά, δηλαδή της, της Τριανδρίας, ήταν κλειστή. Δεν υπήρχε μαγαζί. Παιδί μου, έβλεπες και τρεις ανθρώπους, δεν σου λέω πολλούς. Okay, έβλεπε. Ναι. Το βράδυ δεν έβλεπες κανέναν. Κανέναν. Το βράδυ ήταν πραγματικά. Ταινία θρίλερ. Ήταν πραγματικά ταινία θρίλερ. Μη σου πω δεκαετία 70, τέτοια ταινία. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Ήταν, τέλος πάντων. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί αυτό. Τώρα που ήρθε, σε ξανασυμβεί. τέτοιο κατσίκι που είσαι, τι να μην ξανασυμβεί. Σε 2 μέρες. Ακριβώς. Πρέπει να ήταν και Πέμπτη τότε. Πέμπτη ήταν. Πάντα τις Πέμπτες με φέρνει. Είναι η αγαπημένη μου μέρα η Πέμπτη, να ξέρεις. Παρασκευή, αφού φεύγει, πα στο τέτοιο. Α, στην Παρασκευή υπάρχουν και άλλες μέρες, αλλά εγώ μένα μου αρέσει Πέμπτη. Πέμπτη. Ναι. Πήγε να πει κάτι και σε διέκοψα, μήπως όχι. Λέω, είπα ότι άλλες τέτοιες μέρες να μην ξανασυμβούν στην ανθρωπότητα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι κρίμα για τον κόσμο.
Θα αναλύσουμε και τα οικονομικά και για την ομάδα μας. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει φέρει πάρα πολύ πίσω όλη την οικονομία της χώρας. Πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι θα το αντιμετωπίσουν, γιατί τώρα υπάρχει και το καλοκαίρι, είναι τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά, υπάρχει ο τουρισμός. Από τον Οκτώβρη και μετά. Τι θα γίνει από τον Οκτώβρη? Έχω την εντύπωση ότι εκεί θα σφίξουν πάρα πολύ τα ζωνάρια. Τι θα γίνει δηλαδή τον Οκτώβρη, για πες μας, δεν το ξέρουμε. Να σου πω τι θα γίνει. Για πες. Θα αρχίσουν να τρέχουν οι υποχρεώσεις, οι πληρωμές. Δηλαδή δημόσια, ασφαλιστικά ταμεία, ναι, δόσεις τραπεζών κτλ. Αυτά τα οποία έχουν πάρει, έχουν ανασταλεί μέχρι το Σεπτέμβρη. Ναι, και. Έτσι. Τότε πρέπει να πληρωθούν. Οπότε, εάν δεν έχει δουλέψει. 72 δις πήραμε. Εντάξει, ας δώσουν και λίγο στον κόσμο, έτσι. Ναι, αυτό λέω. 72 δις πήραμε. Το ξέρω, το ξέρω. Τώρα μην πω αλλά κάτι. Δεν ξέρω τίποτα, μην πω τίποτα και δεν βγάλω ούτε την εκπομπή και με σουτάρουν από το Λίμπερο. 72 δις πήραν. Ας δώσουν και λίγο στον κόσμο. Μην αυτοί με τις μεγάλες μασέλες. Να τα δώσουν όλα στον κόσμο, έτσι, εντάξει, να δουλέψει. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω πού θα πάνε. Δεν είμαστε από το Διαβολίτσι, δεν είμαστε. Ξέρουμε και δύο πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Εννοείται. Σε παρακαλώ πολύ. Α, έχουμε ήδη την Toyota. Όχι. Τη Mazda. Όχι. Τι έχεις? Τελευταία φορά που ήρθες, μας έβρες και τον κορονοϊό. Έχεις μείνει πίσω. Πάνε αυτά. Τώρα έχουμε. Τώρα μάσα, έχει μάσα. Τώρα έχει, πάντα έχει μάσα. Τώρα καταρχήν είναι τέλος περίοδο, έτσι. Το ότι υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι λόγω του κορονοϊού. Λοιπόν, έτσι. Πάμε. Ξεκινάμε με την παραδοσιακή ψαροταβένα Καρκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά τη Σαρδάμ έχουν την τιμητική του. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία τη πόλη, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνεται. Όλες οι σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special άχνηστα μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρκλάς με ιστορία από το 1938. Για τη δικιά σου ηλικία, λέει δηλαδή, στην παράδοση της πόλης μας. Άργων αυτών 1, μέθημε στο κλείσο βιβλίο 76, στην Καλαμαριά βρισκόμαστε, δίπλα στο Σάρκ είναι η ψαροταβέρνα Καρκλάς, γνωστή. Και τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας, για τις κρατήσεις σας, κοινό 2310-413-230, επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Και το στέκι του Κωσί να ευχαριστήσουμε, φυσικά μαζί με την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς. Ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, όλα, όλα, πώς μας τα κάρβουνα είναι. Το στέκει του Κωστή. Είναι και εκεί κοντά σε σένα, είναι έτσι. Εσύ είσαι, πού είσαι, είπαμε. Πάνω, είμαστε στον Κόκορα. Κόκορα. Εδώ είμαστε. Ανδρέα Παπανδρέου 113. Κοντά είμαστε. Το στέκει του Κωστή. Όλα στα κάρβουνα, σούβλες και σχάρες, τα πάντα. Αν θέλετε, πηγαίνετε και κάθεστε. Φυσικά είπα τη διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 113 με την παρέα σας και τα εδέσματα όλα. Τα στην κατακίτρινη Νέα Πολύ. Πάντα. Yeah. Εκεί είναι 90% Άρης. Λοιπόν, αλλιώς η επιλογή σας είναι το delivery. Φυσικά να έρθουν τα καλούδια μας στην πόρτα σας και το delivery παίρνετε απλά το 2316-2727. Επαναλαμβάνω, 2316-2727. Θα πούμε 2-3 έτσι πραγματάκια από τα πολύ ωραία, γιατί έχουμε δοκιμάσει και εμείς και εδώ με τον Τάσο και με τους εδώ συντελεστές του ραδιοφώνου. Να ενδεικτικάνε από κάποια. Κοντοσούβλη χοιρινό, κοντοσούβλη κοτόπουλο, πανσέτα σούβλα, κοντοσούβλη χοιρινό, κότσι σούβλα, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, σουβλάκι χοιρινό και του πουλιού του γάλα, κύριε Πόστμαν. Τα πάντα σουβλάκι τα κάνουμε. Πάντα όλα σουβλάκια τα κάνουμε, τα πάντα. Μέχρι και σε σένα σουβλάκι σε κάνουμε, Πόστμαν. Αλλά τι να φας, 8 κιλά είσαι. Λοιπόν. Τι να φας, δεν έχει ψαχνό τίποτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να φτάνει τα σάλια. Να ξεκινήσουμε όπως κατάλαβα και ο κόσμος. Θα μπορούσε να μην ήσουν ντρούλινγκ. Ναι, ντρούλινγκ είναι σαλιάς. Βέβαια, θεωρώ ότι είμαι ο λιγότερο σαλιάς από όλους σας που φέρνω εδώ. Άλλωστε έχει το όνομα και άλλωστε έχει τη χάρη. Αλλά εντάξει, ένας παοξής με βάφτισε στην ουσία και το πήρα και το οικειοποιήθηκα. Με έλεγε σαλιάρι, σαλιάρι, το οικειοποιήθηκα λοιπόν και το έκανα ντρούλινγκ. Λοιπόν, όπως κατάλαβα και ο κόσμος σήμερα, η εκπομπή είναι σε κίτρινο μαυρό φόντο. Έχουμε νομίζω ψωμάκι ιδιαίτερα, Γιάννη, με τον μπάσκετ. Έγινε χθες. Με μπάσκετ, θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Θέλεις ποδόσφαιρο που είναι πιο λίγα, πιο. Να ξεκινήσουμε. Όπως θέλεις. Ωραία, να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο γιατί θα κάνουμε και το διάλειμμα. Βλέπω και 22 είναι, εντάξει. Όπως θέλεις. Τα διαλύματα θα πηγαίνουν ακριβώς, να ξέρεις, δηλαδή με 2-3 λεπτά απόκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τότε με ποδόσφαιρο που είναι, έχει τελειώσει η χρονιά. Ήθελα έτσι με έναν απολογισμό. Εγώ τον έκανα προχθές με τη δική μου πάντα οπτική γωνία, έτσι. Είχα εδώ και τον Αντώνη, τον φίλο μας. Τον Συναριανό είπε και αυτό στην άποψή του. Συμφώνησε ο κόσμος, διαφώνησε και με εμένα και με τους δύο, τις απόψεις και των δύο.
Θέλω να ακούσω τη δικιά σου και πάντα η ερώτηση στο τέλος είναι. Δεν μας άκουσες φυσικά, εντάξει, παίρνεις ένα πρόστιμο 20 ευρώ. Ωραία, θα το πληρώσουμε και. Εντάξει, φυσικά πληρώσεις, φίλε, τόσο χρήμα στην τσέπη να μένει, πάει και χαμένο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μας πεις στο τέλος αν θεωρείς ότι η χρονιά για σένα είναι πετυχημένη, αποτυχημένη ή τίποτα από τα δύο. Υπάρχει λοιπόν, και η τρίτη επιλογή, έτσι. Στον Άρη πάντα υπάρχει και η τρίτη επιλογή. Πάμε. Θα μπούμε λιγάκι στα βαθιά σήμερα. Πάντα. Έχω μπρατσάκια, δεν μασάω τίποτα. Καταρχήν θέλω να πω να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Να πάμε λίγο πιο πίσω. Για να δούμε πώς θα καταλήξουμε για το πώς είναι, είναι η χρονιά πετυχημένη. Όταν λες πίσω, μην το πάμε στην ίδρυση του Άρη. Όχι, βέβαια. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε από εκεί που ανέλαβε ο κύριος Καρυπίδης στην ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί από εκεί έχεις αυτή την πενταετία αξιολογής και φτάνουμε στο σημείο να θεωρήσουμε αν είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη μία χρονιά. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κύριος Καρυπίδης, να κάνω έτσι μία αναδρομή γρήγορη, μάνι-μάνι. Ανέλαβε τη δεύτερη χρονιά της ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι κύριε Ντρούλινγκ. Ναι. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία πραγματικά παρέπε, δεν είχε στο κεφάλι της τίποτα, γιατί από πρόεδρους φάγαμε πάρα πολλά. Να είμαστε έτσι. Σωστοί, δεν ανέλαβε τις εκλογές της κέρδισε ο κύριος. Του δώσανε την ομάδα, την πήρε από τον... Με παρέμβαση του Super 3. Του Super 3. Έτσι, είχαν περάσει κάποιες μέρες. Αυτά που υποτίθεται ότι υπήρχαν σαν πλάνο, να τα λέμε να είμαστε ετοιμόλογοι σε αυτά που λέμε. Είχε μια περίοδο 2-3 εβδομάδων μπροστά του ο κύριος Αρβανίτης. Καλά τον είπα, εντάξει. Ο κύριος Αρβανίτης, ο οποίος έλεγε ότι έχει ένα έτοιμο σχέδιο και είχαν περάσει 3-4 μέρες και φυσικά δεν βλέπαμε ούτε μία κίνηση. Και έγινε. Το πραξικόπημα στο εντός εισαγωγικών που λένε. Λοιπόν, και ευτυχώς που έγινε για μένα. Δείχνει ότι. Κοίτα, δημοκρατικός 100%. Θέλω ναι. Όταν μιλάμε στο τέτοιο να λέμε όσο το δυνατόν το σωστότερο, έτσι. Το ότι έγινε αυτό που ήταν καλύτερο δεν σημαίνει ότι ήταν και σωστό όμως, έτσι. Σωστό βάσει σωστό τον, δεν τον, ήταν. Το, και, βάσει αυτά που όριζε η Γενική Συνέλευση. Ξαναλέω. Εγώ μπορεί να μην σπούδασα. Αυτό το θεώρησε πραξικόπημα, άκουσε το είπα. Ναι. Μπορεί να μην σπούδασα. Δεν σπούδασα, σπουδαγμένος δεν είμαι, λύκειο έχω βγάλει, αλλά προσέχω τι λέω και. Ναι. Πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος. Λέω ότι αυτό που έγινε έφερε το καλό αποτέλεσμα, το καλύτερο, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αν θες να ποντάρεις αυτή ήταν η καλή λύση, δεν σημαίνει ότι δεν έγινε με το λάθος τρόπο, έτσι. Ναι. Ο κύριος Αρβανιτίδης είχε κερδίσει εκλογές. Εννοείται, το είπα. Εντάξει, για να τα λέμε. Λοιπόν, όλα και λοιπόν, τα σωστά, να τα βάζουμε σωστή. Ωραία. Άρα πάμε. Λοιπόν, παίρνοντας με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο ο κύριος Καρυπίδης την ΠΑΕ Άρης, την πήγε. Μία χρονιά της ΓΑΜΑ Εθνικής επενδύοντας ένα ποσό κολοσσό εκείνη την εποχή του ενός εκατομμυρίου. Για ΓΑΜΑ Εθνική δεν έτσι, το συζητάμε, για Ελλάδα. Καλά, έτσι, κοντά στο εκατομμύριο. Ναι. Κοντά στο εκατομμύριο. Ανεβάζει τρένο την ομάδα με 20-25 πόντους από τον δεύτερο, εν πάση περιπτώσει. Μην τώρα, όχι, αυτά, να μην τα λέμε. Λέμε, γιατί ο Πανσεραϊκός την προηγούμενη χρονιά σε άφησε κάτω. Ναι, άκουσε. Λοιπόν. Το κάνεις και ακούγεται λες και έγινε. Λες και ήταν κατόρθωμα αυτό, ας πούμε. Ότι ήταν από το δεύτερο 20 πόντους, ας πούμε, ήταν κατόρθωμα. Λέει, όταν επενδύεις ένα εκατομμύριο, δεν μπορεί να μην αφήσει τον άλλον τόσους βάθμους πίσω. Έτσι, ναι, όχι. Αν έχει επενδύσει 200.000 ευρώ, ακούγεται λίγο άσχημα στα δικά μου αυτάκια. Δηλαδή, λοιπόν, θριαμβολογούμε γι' αυτό. Θέλω να κάνω λάθος. Εγώ θέλω να ενοχλήσω αυτάκια σήμερα. Έτσι, γιατί κάποια πράγματα ναι, σωστά, πρέπει να τα βάζουμε στη σωστή βάση. Όχι, δεν με ενοχλεί. Ακούγεται άσχημο να λέμε για τον Άρη ότι. Δηλαδή, σαν να λέμε μπράβο που ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Ποιο ήταν ο Άρης εκείνη την εποχή. Ξαναρωτάω. Ήταν αυτός που δεν ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Ακριβώς. Ξέρουμε λοιπόν, τους λόγους όμως, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια ομάδα η οποία παρέπε σωστό καθαρά. Σωστό, σωστότατο. Η οποία δεν είχε προσανατολισμό. Το μόνο κομμάτι του το οποίο υπήρχε και το οποίο πραγματικά στεναχωριόταν και έκλαιγε. Ο κόσμος. Ήταν όμως, ο κόσμος. Αυτό δεδομένο. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Έρχεται ο Καρυπίδης, παίρνει την ομάδα, την πάει τρένο, την ανεβάζει, πάει στη Β' Εθνική. Δημιουργεί πάλι εκείνη τη χρονιά το μεγαλύτερο μπάτζετ της κατηγορίας, αν θυμάσαι. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Άνα, μπράβο, με κοντά στα 2,5. Πρωτοκλασσάτους. Ήταν, δηλαδή, αν έπαιζε στην Α' Εθνική, πιστεύω θα ήταν. Ακριβώς θα ήταν μέσα στη δεκάδα. Ένα τη δέκατη. Μπράβο, ναι, κάπου λοιπόν, εκεί. Και χάνει την άνοδο, έρχεται δεύτερος. Του κόβουν τον πόνους να παίξει μπαράζ για να ανέβει. Για μία χρονιά, εννοείς και την προηγούμενη bonus, και έγινε την επόμενη, αν ναι, θυμάσαι δε, καλά. Δεν ήταν μπόνους, ήταν αυτό που λέει ο Κοκ. Κανονικά. Το κόψαν εκείνη τη χρονιά να μην ανέβει. Ο Κοκ είπα, ωραίος. Ο Καπ. Ο Καπ. Λοιπόν, ωραίος. Πάμε στην τρίτη χρονιά. Επενδύει πάλι ένα ποσό
Πολύ χαμηλότερο βέβαια από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά ναι, ουσιαστικά με ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήξεραν την έκανε κατηγορία. Έκανε τα σωστά πράγματα που δεν έκανε την προηγούμενη μήντα. Ναι, έκανε άρα, τα σωστά λοιπόν, πράγματα. Στα τρία αυτά χρόνια, ο άνθρωπος που θα μπορούσε να είχε απογοητευτεί, γιατί μην ξεχνάμε το τι άκουσε τη χρονιά που δεν ανεβήκαμε, και εμείς τα είπαμε από εδώ. Δικαίως. Λοιπόν. Μπορεί να μην ευθύνει αυτός, αλλά πάντα η ευθύνη και η επιτυχία βαραίνει. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη χρονιά της Αλφα Εθνικής. Ένας Καρυπίδης ο οποίος εγώ πραγματικά δεν περίμενα να επενδύσει τόσο πολύ στην ομάδα την πρώτη χρονιά. Περίμενα δηλαδή να παίξει με κάποια στοιχεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε βάλει αρκετά λεφτά τις προηγούμενες και είχε ένα ρεφάρι. Εννοείς, ας πούμε, από τα έσοδα του Άρη ναι, να κάνει να ρεφάρι, ένα καλό κάποια και χρήματα ψηλό τα οποία ρεφάρι, είχε βάλει στις προηγούμενες κατηγορίες. Άμα είναι έτσι, λοιπόν, πρόσεξε. Όχι, θα συζητάμε. Ναι, βέβαια, εννοείται. Άμα είναι έτσι, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος σκέψου, αλλά θα συνέχεια το ίδιο επιχείρημα. Άμα είναι έτσι, ρε φίλε, πόντος ξόδεψε αυτά τα λεφτά που λες, μετά να τα παίρνει πίσω, να πάω εγώ πρόεδρος στον Άρη. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα να τα πάρει πίσω. Ναι, όχι, λες, θα περίμενε κάποιος, λες. Μα δεν έχεις άδικο, λέω. Άμα είναι να έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, τότε λέμε πρώτον ότι είμαστε πάλι σε διαχείριση, διότι αν έχει ξοδέψει τις τρεις χρονιές 5 ευρώ και μετά από τα έσοδα του Άρη θέλει να τα βάλει στην τσέπη, μιλάμε για διαχείριση. Ωραία. Να πάω εγώ πρόεδρος του Επόσμαν. Γιατί να είναι ο Καρυπίδης, άμα είναι. Γιατί εσύ δεν έχεις λεφτά. Ναι, κατάλαβες πώς το λέω να πάω εγώ. Άμα είναι δηλαδή να μην χάνω. Δεν είναι διαχείριση αυτό που είπα εγώ όμως. Διαχείριση είναι να παίρνεις έσοδα χωρίς να βάλεις φράγκο από την τσέπη σου, να παίρνεις έσοδα. Είτε από εισιτήρια, από διαρκεία, ναι, από. Και αυτά τα πράγματα να τα διαχειρίζεσαι. Αυτό είναι διαχείριση. Ρε φίλε. Διαχείριση όταν βάζεις λεφτά. Άλλο είπα, δεν κατάλαβες. Και γυρνάς το χρήμα. Άκουσε με λίγο. Δεν κατάλαβες. Όχι, κατάλαβα πολύ καλά. Δεν κατάλαβες. Τέλος πάντων. Κατάλαβα. Αυτό όμως δεν είναι διαχείριση που λες. Διαχείριση είναι αυτό, ότι δεν βάζουν φράγκο από την τσέπη. Αυτοί ναι, που είχαμε στο παρελθόν. Έτσι. Τους διαχειριστές. Αυτοί ήταν διαχειριστές. Ξόδεψε 5 ευρώ τις τρεις χρονιές. Ωραία. 5 ευρώ. Ωραία. Την τρίτη χρονιά στην Αλφα Εθνική τα έσοδα γίνονται πολλά. Γίνονται 10 ευρώ. Ωραία. Κάνει ένα budget, λέμε αυτό εννοούσε πλήσαφος. Κάνει ένα budget με 6 ευρώ, τα 4 ευρώ του μένουν στην τσέπη και προσπαθεί να πληρώσει τα 5 ευρώ που έδωσε στις χρονιές. Δεν ξέρω αν το έκανε αυτό. Δεν είπα ότι το έκανε. Λέω, αν ήταν κάποιος να το κάνει αυτό, να πάω εγώ πρόεδρος στον Άρη. Ωραία, λοιπόν, άρα δεν είναι διαχείριση αυτό, έτσι. Ναι, λέω, αν κάποιος το έκανε αυτό, σημαίνει ότι είχαμε διαχείριση. Εγώ πάλι λέω το εξής, ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έβαλε λεφτά. Στην πρώτη χρονιά. Και τις τρεις χρονιές έβαλε. Λοιπόν, ο στόχος ποιος ήταν το Άρη, να βγει Ευρώπη. Ο Άρης της Β' Εθνικής, των 3, 4, 5 απαξιωμένων χρόνων, έβαλε στόχο να βγει Ευρώπη. Που βάσει της εμβέλειας της ομάδος, αυτό έπρεπε να κάνει. Και έτσι έγινε και τις προηγούμενες χρονιές. Και το έκανε και τις άλλες φορές. Μπράβο, ακριβώς. Και άνετα έγινε και τις άλλες φορές. Βεβαίως. Λοιπόν, το έκανε και πέτυχε. Συμφωνούμε. Σωστό. Είχε μία στραβή στο κύπελο με τον Εργοτέλη. Α, για πέρσι λες, ναι. Ναι, για την περσινή χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη στραβή ήταν. Ακριβώς. Και η χρονιά ήταν θεωρητικά, κλείνοντας, πετυχημένη. Για σένα. Για μένα. Ναι. Η περσινή. Για εσύ γιατί, μιλάς, ναι. Γιατί όταν έρχεσαι από εκείνες τις κατηγορίες, με τελείως καινούρια ομάδα, έτσι, με ποδοσφαιριστές που δεν τους ξέρει κανένας. Ωραία. Και παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο που όλη η Ελλάδα την μάγευε, καθόταν να δει. Έπαιξε, ο ουδέτερος δηλαδή καθόταν να δει Άρη. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν αυτό είναι μόνο άλλος, ότι συμφωνώ, έχει κερδίσει το στόχο, έχει βάλει και την ομάδα σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε ο άλλος μπορεί να την παρακολουθήσει. Ο ουδέτερος με λίγα λόγια θα καθόταν να δει τον Άρη και πέρσι και φέτος. Ουδέτερο και φέτος. Πιο πολύ. Πήρε την πέμπτη θέση, δεν πήγε πουθενά στο κύπελο. Πέρσι και πέμπτη βγήκαμε, έκτη δεν βγήκαμε. Πέμπτη βγήκαμε και πέρσι, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ο φετινός στόχος. Ο φετινός στόχος του Άρη ήταν να μπει στην πρώτη πεντάδα. Μάλιστα, αν μπορεί να καλύψει. Να τερματίσει. Φέτος ο πρώτος στόχος ήταν του Ιόμιλ. Γιατί ξεκινήσαμε από εκεί. Το πέρα λίγο ανάποδα. Να πάμε λίγο στα κεκτημένα. Λοιπόν, να μην τα αφήσουμε. Άρα λοιπόν, ο στόχος ήταν. Και 31 πήγε. Ο στόχος ήταν να μείνει, να παραμείνει στη μέσα στην πεντάδα. Και αν μπορέσει βεβαίως να αναρριχθεί ακόμα περισσότερο, που εγώ πίστευα ότι εκεί είναι ίσως έπρεπε να περάσουμε τον Παναθηναϊκό. Αυτό τον Παναθηναϊκό το λοιπόν, και να ξαναβγεί η Ευρώπη όπως έγινε. Και δεύτερον, να παίξει τον τελικό κυπέλο, όχι μόνο να παίξει, λέγαμε από εδώ, να το πάρει κιόλας. Ανάγκη το να σηκώσει μια κούπα. Το να παίξει δεν λέει κάτι, τίποτα. Ακριβώς, για μένα γιατί έπαιξε τις προηγούμενες φορές. Λοιπόν, εκεί φτάσαμε μία ανάσα πριν πραγματικά γεμίσουμε τον κουβά. Και τον πάλι το ρίξαμε. Το γεμίσαμε τον κουβά και τον δώσαμε μια κλωτσιά και τον. Ακριβώς. Τον άλλο βέβαια στόχο τον πετύχαμε. Επομένως, εάν πάλι τον βάλουμε ισολογιστικά, θεωρώ και με αυτό κλείνω ότι πραγματικά η χρονιά του ήταν πετυχημένη. Ωραία. Γιατί
μεσολάβησαν και ορισμένα πράγματα τα οποία εντάξει, θα τα πω εντάξει, μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά Πινελιά θέλω όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Θέλω για εννοείται, τον μπάσκετ εννοείται. Να πούμε, γιατί και τις προηγούμενες μέρες όλο προσπαθούσα εδώ να μιλήσω για μπάσκετ και δεν μιλούσαμε. Γιατί έχουμε ψωμάκι εκεί, βγήκανε κάποιες για μένα ειδήσεις. Έτσι. Ναι, τις άκουσα βέβαια. Όχι εκεί στο μικρόφωνο, όχι εκεί. Δεν μιλάς. Το μικρόφωνο είναι και εκεί, είναι η τέτοια. Η οθόνη είναι εκεί, γιατί δεν ακούστηκες. Λοιπόν, βγήκαν ιδιαίτερα όταν πήγα σπίτι και άκουσα τον Αντώνη τον Γκάτζιο που βγήκε στον Γιώργο τον Ζαγόρα και έδωσε το ρεπορτάζ. Άκουσα κάτι το οποίο τα αυτιά μου από αριστερά και δεξιά πήγαν πάνω και κάτω, να σου πω την αλήθεια. Άκουσα ένα τέτοιο. Πραγματικά, δεν ξέρω, εσείς που ήσασταν εκεί πέρα, δεν το ρωτήσατε, ας πούμε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμές θα ανοίξουμε, παιδιά, μετά τις 10, έτσι. Με τα χρέη θα πεις. Πώς σε πιάνω. Τι να πω, ρε φίλε, συγγνώμη. Πάνε, πάνε διάλειμμα. Άντε, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο, αθλητικός Λίμπερο, 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, Postman, Drooling. Μέχρι τις 11 η ώρα σας κρατήσουμε συντροφιά. Κιτρινόμαυρη σήμερα η βερσιόν της εκπομπής. Το φόντο, με λίγα λόγια. Το δίδυμο που σκοτώνει. Λέγαμε, για να πούμε κατευθείαν στα βαθιά, όπως είπες και εσύ. Ναι. Λέγαμε για το. Θέλω να κλείσει με το ποδόσφαιρο για να πούμε για τον μπάσκετ. Γιατί εκεί πραγματικά θα είναι. 5 λεπτά ακόμα. Δώσ' μου 5 λεπτά, μα πει. 5 λεπτά, μα πει. Εννοείται, θα μου δώσει 5 λεπτά. Γιατί να για ποδόσφαιρο, άλλα 5. Άκουσε με λίγο. Άντε, λέγε γρήγορα. Είσαι. Για τον μπάσκετ έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Μέσω Πάτρα πα. Λοιπόν, δεν έχω πάει μέσω Πάτρα γιατί θέλω να δώσω κάποια στοιχεία έτσι στον κόσμο. Προχώρα γρήγορα. Τα οποία αυτά δίνουν στίγμα. Καταρχήν θέλω να πω το εξή. Γιατί δεν θέλω εγώ πραγματικά να ευλογώ τα γένια. Αλλά τα ευλογείς. Αυτό δεν θέλω να το κάνω. Όμως εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ορατά και όποιος δεν τα βλέπει πρέπει να είναι ή τυφλός είναι ή μονόφθαλμος. Έτσι πιστεύω εγώ. Για ποδόσφαιρο μιλάς. Για τον ποδόσφαιρο μιλάω. Προχώρα. Γιατί ρε φίλε, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος που λέγεται Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος βάλεται όχι μόνο έξω αλλά και εσωτερικά από το σύλλογο και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο μία προσπάθεια πρέπει να την αναγνωρίζεις. Εάν δεν την αναγνωρίζεις τότε το λιγότερο είσαι εμπαθής. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο είσαι εμπαθής με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά δήλωνε ότι δεν ήταν Άρης. Και ξαφνικά έγινε Αριανό, μεγαλύτερος Αριανός από εμάς τους ίδιους. Καλά, από εμάς τους ίδιους λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, αυτό το κρίνει ο καιρός και αυτός βάζει, λοιπόν, αυτός γιατί αυτός βάζει χρήματα, και από την τσεπούλα του ζεστά αυτά. Έτσι. Χαιρετίσματα λοιπόν. Έχεις από τον Κοσμά και λέει τι 5 λεπτά, λέει δώσ' του 1 ευρώ να τελειώνουμε. Να, έτσι είπε. Ωραία. Γεια σου Κοσμάκο. Πάμε. Λοιπόν, να πω το εξής. Εισιτήρια. Τι εισιτήρια. Εισιτήρια, φίλε. Παράπονα έχουμε. Δεν εισιτήρια περσινά, φετινά. Ναι. Πέρσι ο Άρης έκοψε 133.441 εισιτήρια. Ναι. Με 15 μάτς και είχε μέσο όρο 8.919. Ναι. Εφέτος έκοψε 133.782, δηλαδή 341 εισιτήρια παραπάνω, με μέσο όρο, άκουσε με λίγο, 10.265. Περισσότερα φέτος, σήμερα. Εννοείται, με 13 παιχνίδια. Άρα τι έχουμε. Με μέσο, δηλαδή είναι παράπονο, η τέταρτη ομάδα. Ναι, αν νόμιζα σαν παράπονο. Στα εισιτήρια. Με πέμπτο τον Παναθηναϊκό 5.600, ο οποίος είναι Big Four. Ναι, εντάξει. Ρε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα τι θέλω να πω. Αυτά τα στοιχεία. Δεν είμαι κοφάλαλος, ακούω. Αυτά τα στοιχεία, φίλε, δεν είναι τυχαία. Το ότι ο Άρης έχει 10.265 μέσο όρο εισιτηρίων ναι. Είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή στην και θα μπορούσε νόμιζα, σαν παράπονο πήγες να το πεις για τον κόσμο, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Όχι, βέβαια. Ναι. Περισσότερος κόσμος. Εγώ πραγματικά θέλω να πω ότι αυτά τα στοιχεία για να τα κάνει ο Άρης, δηλαδή για να μαζέψει το γήπεδο μέσο όρο 10.265, έτσι να το λέω ακριβώς με το νούμερό του. Άρα κάτι έχει προηγηθεί. Έχει προηγηθεί μια ομάδα είδε η οποία μπαλίτσα, παίζει, είδε μπαλίτσα, έχουν προηγηθεί συνθήκες γηπέδου όπου μπορείς να κάτσεις και δεν μυρίζει κάτουρο. Όχι, εντάξει, αυτό μην το λες στο δεύτερο, εντάξει. Όχι, ρε Σάχο. Τι έγινε, δηλαδή, βοδιάζει το Χαριλάο, δεν κατάλαβα τι είναι. Ρε. Δεν ξέρω εσύ που πας. Εγώ εκεί που πάω πάντως είναι ρε φίλε σαλόνι. Στα επίσημα πας γι' αυτό. Α. Πού πας. 9 πάω. Στην 9. Δεν είναι. Τι δεν είπα, επίσημα. Επίσημα. Εμείς πάμε στη θύρα 1, ρε Πόσμαν. Γιατί η θύρα 1 είναι. Πάμε στη τουαλέτα, ρε Πόσμαν. Δεν έχει τουαλέτα θύρα 1. Έχει. Αλλά είναι ο Σπάιντερμαν εκεί και θυμάσαι που κατουρούσαν στη θύρα 1. Ναι, ο Σπάιντερμαν. Πάμε στο τυχείο. Ναι. Περνάω, παλεύω με δύο αλιγάτορες για να πάω στην τουαλέτα. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα για να συνεχίσω και να κλείσω. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ζημιές. Τι ζημιές έχει. Άκουσε με λίγο, δεν με αφήνεις. Ναι, έχει αυτή τη στιγμή ζημιές, έτσι ναι. Πώς τις έκανα χοντρικά. Ναι. Γύρω στα
4.700. Τι είναι αυτό τώρα, τι φασούλη είναι αυτό το 4.700. Θα στο αναλύσω λίγο να το καταλάβω. Έχει γίνει οικονομολόγος, δεν το ήξερα αυτό. Για λοιπόν, θα στο αναλύσω λίγο να το καταλάβω. Για ανάλυσε το μας. Λοιπόν, 5 λεπτά είπαμε. Playoffs, 5 παιχνίδια και ένα κυπέλλο. Από αυτά που είχε να πάρει. Εννοείται, ρε φίλε. Α, playoffs, για πες λίγο, θα γελάσουμε. Λοιπόν, playoffs, 5 παιχνίδια. 5 παιχνίδια. Εγώ σου βάζω ότι είχε 15.000 κόσμο μαζί με τα διαρκεία που θα έβγαζε. Έτσι, 15.000 κόσμο μέσα όρο. Τι να είχε. 15.000. Σε κάθε παιχνίδι θα είχε 15. Ναι. Λέω να κουνίζει λίγο το κεφάλι. Λοιπόν, σου. Εγώ τόσο το έβαλα. Δεξιά και αριστερά. Εγώ τόσο το έβαλα που ναι. Όταν έχει 10.265 μέσα όρο, 15.000 θα έχει ναι, τα πλέον. Άκουσε. Ιδίως. Δεν με αφήνει. Άκουσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ στο βάζω με ένα 20 το μέσο όρο του εισιτήριου. Ναι. Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Αυτά τα 5 παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, το ένα παιχνίδι, αυτό του ημιτελικού, που εγώ πιστεύω θα το έκανε sold out. Αυτό θα ήταν, αυτό συμφωνώ. Πιστεύω 20.000 εγώ πιστεύω ναι. Θα είχε κόσμο. Αν είχε στήρα, θα ήταν. Δεδομένο. Είναι μια 400 μαζί με το τηλεοπτικό, είναι 500.000. Παραπάνω είναι. Εγώ πιστεύω στο ότι. Άλλο, στο άλλο διαφωνώ. Τα playoff αλλά... μαζί ναι. Με το κύπελο είναι 2 εκατομμύρια. Διαφωνώ. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, πιστεύω στα playoff, γιατί δεν υπήρχε καμιά σημασία για τον Άρη στα playoff. Πιστεύω ότι θα είχε 6-7.000 κόσμο. Έτσι, δεν νομίζω. Καλά, εντάξει. Okay. Δεν νομίζω. Εντάξει, εσύ λες ότι θα είχε 15.000. Εννοείται ότι θα είχε 15.000. Ξέρεις γιατί. Γιατί ο κόσμος. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, αν μετά... Παναθηναϊκός θα είχε 15.000. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται, γιατί να σου πω κάτι. Καταρχήν δεν θα έφευγε. Αν πήγαινε στον τελικό Άρης δεν θα είχε. Κανένα δεν θα έφευγε. Στη δεύτερη αγωνιστική του τέτοιου τελείωσε ο τελικό. Δεύτερη αγωνιστική του πλέον. Αν περνούσε, σου λέω. Άμα και αν δεν λέμε, ρε φίλε. Αυτό σε λέω, ρε φίλε. Γιατί άμα πήγαινε. Αυτά είναι, περίμενα, αυτά είναι συνυφασμένα. Γιατί ο κόσμος, φίλε. Αν έπαιζε με τον κόσμο Άρης να πήγαινε τελικό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Άκουσα. Για μένα εύκη ήταν. Άκουσε με. Όταν λέμε κάτι, να το λέμε τέτοιο. Και αν είχε ομάδα για πρωτάθλημα θα είχε 20.000 σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι το αν. Δεύτερη αγωνιστική τελείωσε το κύπελλο για τον Άρη. Δεύτερη αγωνιστική τον πλέον. Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα ότι δεν έχει μετά, ότι θα είχε μετά 15.000 κόσμο, λες ο μάτς. Εγώ λέω ότι ο Άνω Άρης είχε. Θα, πιστεύω ότι στη δεύτερη αγωνιστική που λες που τελείωσε δεν θα τελείωνε. Γιατί με κόσμο θα ήταν τελικό ο Άρης. Άλλο, και ε, τα τελευταία παιχνίδια μέχρι να τελειώσουμε τα playoffs. Ο Άρης θα ήταν γεμάτο το κλέαν της Βικελίδης. Δεν αποκλείσει λοιπόν. Και ο Άρης, ρε φίλε. Αποκλείσει ο Άρης δεύτερη αγωνιστική τον playoff. Αποκλείσει από το κύπελλο. Το καταλαβαίνεις. Δεν θα αποκλειόταν. Δεν θα αποκλειόταν. Αυτό σε λέω. Και να προκρινόταν να αποκλείεται να είχε 15 σε κάθε μάτσα. Έτσι, λέω, έτσι λέω. Μπορεί να έχει να έφτανε τα 10. Εγώ έτσι λέω και με τον Άρη στον τελικό θα είχε έναν ενθουσιασμό, μπορεί να είχε 10. 15 ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, είναι 2 εκατομμύρια τα έσοδα. Ένα με 1,5. Εγώ τα βάζω 2, ναι, εσύ βάλω το 1,5. Λοιπόν, ένα με 1,5 λέω. Ναι, δεν είναι λίγα, δεν είναι καθόλου λίγα. Λοιπόν, να στο βάλω 1,5 εγώ. Έτσι, να σε πάω με τα νερά σου. Ναι, ένα με 1,5 λέω. Πώληση φετβάζεσαι για ένα 700. Δεν έγινε. Ναι, αυτά μας κάνουν 3.200. Άκουσε με λίγο. Ναι. 3.200. Αυτά ήταν έσοδα τα οποία θα ήταν τώρα τσεπάτα στα ταμεία του συλλόγου. Λες για την επόμενη χρονιά. Βεβαίως. Ναι, ναι, όλη λοιπόν, από χώρα. Άλλο αυτό τώρα. Ναι. Λοιπόν, και πάμε και στον παν. 700 χιλιάρικα πληρώνει ο Μίστερ Κάρι από την τσέπη του πλερουά. Ναι. Έτσι για να κλείσει τις υποθέσεις. Σε αυτό είσαι απόλυτο μαζί δίκιο. Με τα δικαστικά είναι 1 εκατομμύριο. Αλωνών. Έτσι, αλωνών. Μαμαμαμ. Ναι. Λοιπόν, τα πληρώνει ο Καρυπίδης. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα 204 στρόγγυλα στο βάζω. 4 εκατομμύρια διαφυγόδα κέρδη, έσοδα να το πούμε ναι, έτσι. Ναι, κέρδη, από τη έσοδα, μία από την άλλη. Λοιπόν, είτε από τη μία, είναι μεγάλο ποσό για την τσέπη του Θόδωρου Καρυπίδη. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τι είπε φέτος, βγήκε ανακοίνωση κανονικά, ότι το μπάτζετ της ομάδος θα είναι το ίδιο με το περσινό και αν χρειαστεί, θα κάνω και 2 υπερβάσεις. Αυτό το είπα και την Τρίτη που είχα δω τον Αντώνη. Δεν τον... ξέρω, ρε φίλε, ας κρίνει ο κόσμος με αυτά περίμενε, που λέει. Αυτούς αν λέω ανοησίες. Το ξεχύλωσες μόνο στα νούμερα με στα playoff. Και το ξεχύλωσες πάρα πολύ, θεωρώ. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα γιατί καλά. Πιστεύω στον κόσμο. Και εγώ πιστεύω, ξέρεις γιατί. Και εγώ πιστεύω ότι είμαι ο Τόμ Κρούζ, αλλά δεν είμαι. Άκουσε με λίγο. Γιατί ναι. ο Άρης ναι. είναι μια ομάδα. Ναι. Θα το πω, το είχα πει και παλιά. Ναι. Το ξαναλέω και τώρα, μαζί το είχαμε κάνει εκπομπή. Παλιά στο άλλο ραδιόφωνο, μαζί το είχα πει. Ότι είναι ένα άρμα μόνος του. Α, καλά, αυτό δεν τι εννοώ. Ότι οι τέσσερις από πάνω του προσπαθούν να τον εξολοθρεύσουν γιατί ξέρουν ότι έχει το μέγεθος να τους φάει τη θέση. Μία από αυτές. Mm-hmm. Είτε Champions League θα λέγεται, είτε κύπελο, είτε για, ίσως κάποια στιγμή για πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και οι άλλοι από κάτω του, επειδή ξέρουν ότι είναι μέγεθος, ότι δεν μπορούν να το φτάσουν να το ανταγωνιστούν και φάνηκε αυτό με την πρώτη χρονιά με το που ανέβηκε και βγήκε η Ευρώπη, πρέπει και αυτοί να τον πριονίσουν την καρέκλα για να το ρίξουν. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν είμαστε κάτι ξεχωριστό μέσα σε όλο αυτό το ταμπλό που λέγεται Super League. Λοιπόν, το κλείνουμε το ποδόσφαιρο. Θα
θα πάρω τον φίλο που έχουμε στην αναμονή, αλλά δεν θα παρακαλώ, μην είπαμε μετά τις 10 το, και τώρα επειδή εστικτοδός πάτησε. Έλα ρε Ζάχου. Νάτος ρε φίλε, δεν γίνεται ποιος αυτό. Είναι. Έλα ρε Ζάχου. Νάτος, όχι νάτος. Έλα. Χτυπήσεις μας ρε Ζάχου, πες Άρης είσαι. Άρης είσαι. Λοιπόν, αυτά... Χρήστος Κιβέλη. Το σκεφτικό που κάνατε σου δίνω δύο λεπτά έχεις όμως Χρήστο, γιατί μας έκοψες έτσι να και χτυπάνε οι γραμμές. Δύο λεπτά έχεις. Άσε με ρε εσύ. Λοιπόν, πρέπει να εξαλείψουμε την κακή νοοτροπία και ο κόσμος και η διοίκηση. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένουμε να αποκτηθεί τελικό η ομάδα για να έχει 10 χιλιάρικα κόσμο ή 15.000 με το ζόρι. Αυτά είναι αποτελέσματα κακής νοοτροπίας. Πρέπει να έχει 25 σε όλα τα μάτσα, έχεις δίκιο. Εγώ τώρα πήγα από χθες, αγόρασα το 20άρικο το επέκταση ενός χρόνου. Τι επέκταση? Το 20άρικο στο σύλλογο. Στον Αλφα Σίγμα λες. Και του λέω σε παρακαλώ πότε μπορώ να θέλω να βάλω και ένα δεκαρικό κόμμα για την κάρτα φιλάθλου. Τι για τα διαρκές, δεν κατάλαβα. Δεν τέλος πάντων, προχώρα. Όχι για τα διαρκές, απλά για την κάθε καιρό. Ναι. Ας πούμε εγώ βάζω 30 ευρώ, τα διαθέτω. Και το διάθεσα 20 και τώρα στις 7 αυτό, τι πρέπει να γίνει, εντάξει. Που είναι, ναι. Ναι, σ' έχω διαθέσει με άλλα 30. Μια στρατηγική να έχουμε, ώστε να μπορούμε να μετέχουμε πόσες χιλιάδες άτομα. Ωραία. 200.000, 300.000. 300.000. Να μετέχουμε από 30 ευρώ ο καθένας. Ή από 56 σε διαδόση του 28. Από 56 λοιπόν ο καθένας. Στον κέλεψε τα 60 κατά. Και να κάνουμε... Εντάξει, μπορεί να έχουμε 27. Τότε να μείνει 27,50. 27, και 28,50 την άλλη μιλά. 28 βλέπω πάει 56. Δύο μήνες περίπου ένα περιθώριο. 66 μην γίνουμε. 56. Να μην γίνουμε 66 είναι διαφορετικό. 56. Ναι. Κλείσε με αυτό. Αυτό επί 500.000 άτομα είναι 28 εκατομμύρια. Τζάμπα πράγμα. Ναι, επί 500.000 άτομα είναι 28 εκατομμύρια. Ναι. Να τον αγοράσουμε. Να τον βάλουμε και να τον κάνουμε ισχυρό. Ωραία. Ωραία. Οκ, Χρυστάρα. Εκτός αν... Κλείσε με αυτό. Ή πέσε. Αν δεν υπάρχουν μισό εκατομμύριο άτομα, ναι. Ή αν όλοι έχουν αυτή την κακή νοοτροπία που περιέγραψες πριν. Ωραία. Οκ, Χρυστάρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έγινε. Έτσι. Βάμος Ιερόλ. Βάμος Ιερόλ. Βάμος Ιερόλ. Ιερόλ, βάμος, έφυγες. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Θα το πούμε τον Πασμίστα, θα στεναχωριές. Βρε καλό στα παιδιά, ρε. Αμάν, Νικόλα. Αμάν, Πέτρο. Ζάχος. Έγινες. Έγινες. Ζάχος, τι έγινε, χάθηκες. Για ποιο πράγμα. Τι έγινε. Για ποιο πράγμα, λες. Πρωτάθλημα. Για τη Λίβερπουλ, με λέτε. Παιδιά, ξέχασα τον Νίκο. Άκου. Τον ηγεσία τον ξέρω καμιά 15 χρόνια. Ωραία. 15 χρόνια, 15 καλοκαίρια. Πρώτα ξεκίνησε η αλήθεια είναι από κάτι. Και... Λέγα, θα σου πω. Πώς θα πάρω πρωτάθλημα. Ναι, 15 χρόνια κάθε καλοκαίρι. Να ολοκληρώσω. Μπράβο. 15 καλοκαίρια. 15 καλοκαίρια. Με γράφει στο κινητό αυτό που λέω ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Ακούς. Ναι. Είχε κάτι κινητά των 8-9 ευρώ, τώρα αναβαθμίστηκε. Πήρε ένα iPhone. Εντάξει, τελευταία χρόνια. Από ένα UFO μου τώρα. Από ένα διαστημάνθρωπο, γιατί η τεχνολογία είναι διαστημική και τον iPhone. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και με έγραφε τη φωνή μου που έλεγα δεν θα πάρει η Λίβερπουλ. Άμα πάρει η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα, θα γίνω Λίβερπουλ. 15 χρόνια! Έγινες! 15 χρόνια! Σήκωσε πανό! 15 χρόνια! 15 χρόνια! Ρε μικρή ομάδα του νησιού. 20 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. 30. 30 και έχετε ένα πρωτάθλημα πάνω από τη Λίβερπουλ. Τι σχέση εκεί. Ρε πτηνά χωρίς λοιπόν, μάτια. Εδώ τελειώνει η εκπομπή. Μας δουλεύεις ρε. Ευχαριστώ που ασμάνω. Τα ένα η Manchester United. Αυτά τα λέει, τα κρύβει. Τι. Τα κρύβει, άστα. Έλα. Ένα η Manchester. Έχεις άλλα 12 δευτερόλεπτα μετά από αυτά που είπες. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν μου λες. Εκεί έχετε δει την ταινία του Παπακαλιάτη, το Αν. Το Αν το έχω δει στον κινηματογράφο. Αν. Το αν γίνει αυτό. Τον Μπόσμαν λέει. Τον Μπόσμαν, μην τα λες εμένα. Αν γίνει αυτό. Εμένα τα λες, στον Μπόσμαν πες τα. Εμένα τι μου τα λες. Στον Μπόσμαν τα λες. Εμένα τα λες, Νίκο. Α, φάτσιν. Φίλε, είπαμε για τον COVID μίλησα εγώ. Γι' αυτό έκανε ζημιά μεγάλη. Λοιπόν, και ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό διάβασα προχτές. Δηλαδή, τι πήγα να το διαβάσω και γύρισα τα μυαλά ανάποδα να πούμε. Από ένα φιλοαριανό δημοσιογράφο εξ Αθηνών. Τον Καρπετόπουλο. Φοβερό. Τι
ωραίο! Φοβερό. Ο Άρης, ναι, φοβερός, βαφκαλίζουμε τα αυτιά μας, φουσκώνω τα αυτιά μου. Ρε εσύ, εγώ ξέρω να τον έλεγα, Καρπετόπουλε, πες μας, γράψε μας ένα άρθρο πώς θα πάρει ο Άρης τίτλο. Έχει 75 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και 50 χρόνια κύπελο. Τ' άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Βαρέθηκα. Κουράστηκα από τις βλακίες. Πρέπει να πάρει κάποιος το άρμα του. Δεν γίνεται αλλιώς. Τέλος. Τελείωσε το παρελθόν. Και φέτος η χρονιά, αγόρι μου, η χρονιά θα είναι πετυχημένη αν πάρεις τίτλο. Τ' άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κάνε ομάδα για τίτλο. Η εκδρούλινγκ είσαι. Εγώ δεν συμφωνώ. Η εκδρούλινγκ είναι αυτός. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι έτσι. Αν δεν πάρεις τίτλο, του χρόνου δεν ξαναβγαίνεις Ευρώπη. Εντάξει. Οι τέσσερις μόνο βγαίνουν Ευρώπη. Εντάξει, αυτό είπα. Άρα λοιπόν του χρόνου, αν βγεις Ευρώπη, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Το να βγάλεις απ' έξω ένα από τους τέσσερις. Έτσι δεν είναι? Τεράστια επιτυχία θα είναι. Να πετάξεις τον Παναθηναϊκό έξω, πούμε. Δεν το έχεις κάνει ποτέ στην ιστορία σου. Για να αποκλείσει ένα από τους τέσσερις πρέπει να φιλήσει δαχτυλίδι του Μελισανίδη. Δεν ξέρω τι θα φιλήσει, πώς θα φιλήσει. Αυτά είναι πίσω από την κουρτίνα. Εγώ μιλάω για στόχο. Αν τον κατορθώσει του χρόνου με τέσσερις που βγαίνουν Ευρώπη να βγει Ευρώπη, δεν το έχει κάνει ποτέ στην ιστορία σου. Συμφωνεί? Αυτό που η ομάδα η φετινή είναι αδικημένη. Εννοείται. Είναι αδικημένη. Εννοείται. Το ποδόσφαιρο που πρόσφερε δεν αντιστοιχεί στην θέση που. Είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να συμπεράσει 14 πόντους? Πάνω από τον Άρη. Αυτό ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Τι προσέφεραν περισσότερο αυτές οι δύο ομάδες? Προσέφεραν το μόνο ότι είναι ομάδα του ΠΟΚ. Φίλε, εάν δεν είχα τον μπαν εγώ και είχα ενισχυθεί τον Φεβρουάριο με αυτές τις εισηγήσεις που υπήρχαν από πλευρά Χαριστέα, θα είχα χτυπήσει ήδη την ΑΕΚ στην τρίτη θέση. Εγώ έτσι λέω. Ωραία. Πείτε ό,τι θέλετε. Okay. Και παίζουμε εσύ πάλι αν. Νίκο, κλείσε με την τελευταία σου ατάκα. Κοίταξε, επειδή το πας έτσι, ναι. Εάν το Νοέμβριο έκανες αυτά που έπρεπε να κάνεις, δεν θα έφτανες τον Ιανουάριο να μην. Και αν τον Νοέμβριο, λέω εγώ πάλι, σε ενημερώνανε αυτά που έπρεπε να κάνεις, δεν θα έφτανες αυτά που έπρεπε να κάνεις. Και όπως λέει ο Γιώργος. Δεν τα κλείνεις τα σιρτάρια τους, δηλαδή. Και όπως λέει ο Γιώργος ο Ζαγόρας. Κι εγώ. Παπακαλιάτης. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε και περισσότερο όσο έπρεπε για μένα το ποδόσφαιρο. Έπρεπε να τα πω όμως. Δίκιο μου, γι' αυτό σε άφησα. Και για τα 15 ευρώ. Μπασκετάκι. Πάμε μπάσκετ κατευθείαν. Φιλαράκι, τι έγινε? Για πες μας καταρχήν. Άκουσα εγώ, σου είπα. Εγώ άκουσα ένα νούμερο, περίμενε λίγο. Είναι σωστό αυτό, δεν ξέρω. Έχει 2.500 μέλη ο ΑΣΥΓΜΑ. Ένα. Δεν ξέρω πώς έχει. Αν θυμάμαι καλά, είναι ένα παλικάρι εκεί που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον ΑΣΥΓΜΑ και προσελκύει νέα μέλη. Και θυμάμαι ότι είχαν ξεπεράσει 2.000 τα μέλη. Πώς ήταν στην Γενική Συνέλευση? Εγώ δεν είμαι μέλος, το λέω. Ναι. Θα γίνω. Στο Πάλι δεν ήταν η Γενική Συνέλευση. Ναι. Πού να ξέρω, εγώ δεν πήγα στο Πάλι. 100 άτομα είχε. 100 είχε. Ναι. Πάντα 100 έχει. Ωραία. Ναι, 100 είχε πριν όταν ήταν 150 με 200 τα μέλη. Ναι. Όταν είναι 2.000 τα μέλη και πάνε 100 άτομα, αυτό δείχνει μεγάλη απαξίωση. Όχι, θες να σου για πω μένα τι είναι δείχνει. Θες να σου πω τι δείχνει. Για πες μου. Θα σου πω. Τώρα εγώ εδώ δεν θα γίνω αρεστός, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σου πω ότι. Ρε παιδιά, μην παίρνετε ρε παιδιά τηλεφωνία. Για το Θεό, είπαμε μετά τις 10. Θα έχετε μία ώρα. Λοιπόν. Θα αγόρεσαι. Ωραία. Τι εννοείς? Θα σα ανέβω στα νούμερα. Δηλαδή, συγγνώμη, πριν δεν είχαμε τηλέφωνο και ήρθε εσύ. Prime time, ρε εσύ. Prime time. Λοιπόν, άκου, θα σου πω εγώ. Από το 100 που έφτασε 2, δεν μην πω 2,5. Ναι. Να σου πω. Από του 1.900, το 80% ξέρει γιατί το έκανα. Λέω εγώ. Ναι. Συγγνώμη, θα φανώ λίγο σκληρό. Για να βγουν φωτογραφία με το καρτελάκι ότι δώσαν 20 ευρώ. Α, εννοείς ότι δεν το κάνανε συνείδηση. Συνειδητοποιημένη δηλαδή. Νομίζω, ξέρω καλά τι λέω. Καρτελάκι δώσαμε 20 ευρώ. Όχι το 80%, τα 2/3. Θα μπορούσαν να το κάνουν και με το διαρκείας αυτό όμως, Δραζάχου. Έτσι. Να βγάλουν το διαρκείας σε ένα τέτοιο και να διαφημιστούν. Το διαρκείας είναι κάτι το οποίο δίνεις λεφτά και παίρνεις κάτι πίσω. Ωραία. Εδώ δίνεις χωρίς να μην πάρεις τίποτα πίσω. Έστω λίγα. Είσαι ΑΣΥΓΜΑ, ωραία. Εντάξει. Το διαρκείας δίνεις λεφτά και παίρνεις κάτι. Και εγώ ακόμα τα καρτελάκια από τις λέσχες και παίρνεις ανταπόδοση το να μπορείς να μπεις τζάμπα στο γήπεδο. Εδώ είναι αριανόσημο αυτό. Είσαι στον ΑΣΥΓΜΑ. Εγώ δεν είμαι στον ΑΣΥΓΜΑ. Ούτε εγώ. Στο είχα πει. Εγώ δεν είμαι στον ΑΣΥΓΜΑ. Να σου πω κάτι, θα φανεί και τέτοιο. Δεν με πολύ ενδιαφέρει ο ΑΣΥΓΜΑ, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κι άλλες φορές.
Δεν λέω ότι είμαι σωστό, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Εγώ έχω άλλου λόγου. Δεν κάνεις. Θέλω να του πω. Ο καθένα έχει του λόγου. Του κρατάω για μένα. Δεν λέω ότι είμαι σωστό, λοιπόν. Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Μπορώ να τα δώσω έτσι τα 20, δεν θέλω να είμαι στον ΑΣ. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό εδώ που λέω. Εγώ να δώσω τα 20 ευρώ, δεν θέλω να είμαι στον ΑΣ. Καταλαβαίνετε. Ναι, κατάλαβα πώ το λέω. Δεν θέλω. Κατάλαβα πώ το λε. Λοιπόν, και εγώ κάπω έτσι. Αυτό που λε. Αλλά για άλλου λόγου. Αυτό που λε. Ότι είναι 2.000 που υποτίθεται ενδιαφέρθηκαν για τον ΑΣ, έπρεπε να είναι 1.500. Εννοείται. Και ήταν, μου είπε 100 άτομα. Εγώ δεν το ξέρω. Νόμιζα ήταν και οι 2.000, α πω την αλήθεια. Πόσο ήταν? Έτσι νόμιζα. Νομίζει. Τέλο πάντων, α πάμε στο σημαντικό. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Λοιπόν. Λοιπόν. Και είχαμε την εκπομπή εδώ πέρα χθε. Είχα τον Στέλη τον Παπαντονίου. Που το παιδί το παλικάρι είναι δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ. Τέλο πάντων, βγάλαμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Είπε κάποια πραγματάκια. Ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. 9-11 είναι η εκπομπή, έτσι. Ναι. Μετά όμω, όταν τελείωσε η εκπομπή και τελείωσε και η συνέλευση του ΑΣ, βγήκε ο Αντώνης ο Γκάτσος και τον άκουσα. Και άκουσα, φίλε, το εκπληκτικό. Το εκπληκτικότατο. Πες το. Το εκπληκτικότατο. Δεν ήθελα πραγματικά, γιατί έφυγα από εδώ να μην πάρω στον Γιώργο το Ζαγόρα και κάνω παρέμβαση 20 λεπτά μετά που έφυγα από εδώ. Λοιπόν, άκουσα το εξής ωραίο ότι είπαν ο ΑΣ. Ακούστε, λαέ του Άρη. Είπε ο ΑΣ ότι τα χρέη της ΚΑΕ. Ναι. Είναι, λέει, 4,5 εκατομμύρια κάτι ευρώ. Κάτι πάνω από 4,5 εκατομμύρια. Ο ΙΜΕ, ο ΣΑΝΑ και τι άλλο λέγανε. Τι λέγαμε, καλά ρε παιδιά. Καλά ρε παιδιά. Πόσο καιρό τα λέγαμε εμείς εδώ. Συγγνώμη, άσε, δεν λέγαμε τίποτα. Ρε, δεν λέγαμε τίποτα. Δεν θέλω εγώ εύσημο, είπαμε και κάνουμε. Τίποτα δεν λέγαμε. Σκατά είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Καλά ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος μας λέει εδώ και ένα χρόνο ότι έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια. Έτσι. Στα μαθηματικά είμαι καλός. Είναι μια απλή πρόσθεση. 4,5 και 2,5. Πάει 7. Ναι. Τι νομίζω να είχαμε 7 εκατομμύρια χρέη. Όχι, όταν ανέλαβε, εγώ θυμάμαι πολύ καλά, ήταν 4,5 εκατομμύρια. Εγώ θα έλεγα και λίγο λιγότερο ήταν. Ζάχο, να σε πω κάτι. Εδώ δείχνει. Εγώ θα πω και λίγο λιγότερο. Να κάνω ένα σχόλιο εδώ, ναι, πάνω σε αυτό. Σε όλες τις εκπομπές που με έχεις φέρει εδώ, το έλεγα και συνεχίζω να το υποστηρίζω και το λέω. Ο κύριος Γουλιέλμος ήταν μπροστινός. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Για να προσέχουμε λίγο τι λέμε, ναι, γιατί πρόσεξε. Εγώ θεωρώ ότι. Θα πάμε καμιά καμπάνα και δύο. Ήτανε μπροστά, μπροστινός με την έννοια ότι μπορεί να φαινόταν ότι ήταν μεγαλομέτοχος, αλλά στην ουσία δεν ήταν. Κάποιος άλλος. Σύμφωνα με τον νόμο ήταν. Ωραία. Σύμφωνα με τον νόμο. Εγώ πιστεύω υπήρχε παρασκήνιο και ακριβώς αυτό το πράγμα έκανε. Δύο χρόνια συντήρησε δύο ομάδες, τις οποίες και αυτές δεν τις πλήρωσε, γιατί και αυτές χρωστάμε, έτσι. Και τα χρέη μείναν τα ίδια. Άρα πάει να πει ότι δεν έβαλε φράγκο από την τσέπη του. Έκανε διαχείριση με κάποια χρήματα που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν ήταν δικά του. Έτσι πιστεύω. Και επειδή τώρα έκλεισε η στρόφιγγα, τον είπε τέλος, μεταβιβάστηκαν επιτέλους σε 19 άτομα. Ένα-ένα. Οι μετοχές του Άρη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν τα χρήματα ήταν δικά του, ήταν όπως λες εσύ, ήταν προϊστινός και κάποιος άλλος τα έδινε, ούτε με ενδιαφέρει. Αρκεί να έμπαιναν αυτά τα χρήματα. Άκουσε, δεν είμαστε εμείς ούτε πιο έξυπνοι, ούτε πανεπιστήμιο που με βγάλει ούτε τίποτα. Ωραία. Όταν ο άνθρωπος αυτός βγαίνει εδώ και ένα χρόνο και λέει: έχω βάλει 1,5, μετά βγαίνει 2 και έχει φτάσει να λέει ότι έχω βάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, θεωρώ ότι μία απλή αφαίρεση είναι. Πολύ απλή. Άρα, τα χρέη πρέπει να ήταν 2. Μπορεί να την κάνει και ένα παιδάκι τρίτης δημοτικού, τετάρτης δημοτικού, την κάνει αυτή την αφαίρεση. Έτσι. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, άκουσε με. Σε αυτά είμαι καλός. Λοιπόν. Μπήκαμε στο 99 ο κύριος Αρβανίτης, έτσι. Είχα φτάσει το ποσό γύρω στα 3,5. Ήρθε ο Λάσκαρης και όταν την άφησε ήταν λίγο πάνω από τα 4. Ενώ λέγαμε ότι θα. 4,5 εγώ θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων. 4,5. Ναι. Τα ίδια είναι. Μείον 2,5, 2. 2. 2 έπρεπε να είναι. Και ακούμε τώρα από επίσημα χείλη. Ότι είναι λίγο και ένας εσείς που ήσασταν εκεί, δεν ξέρω. Δεν είπατε. Συγγνώμη, μπορεί να δικό κάποιον, έτσι. Εγώ αυτό θα ρωτούσα τον Αντώνη τον Γκάτσιο. Δεν το ξέρω το παλικάρι, μόνο εξόψεως, έτσι. Εντάξει, και ο Γιώργος δεν έχει το τέτοιο να. Δεν το ήξερε το θέμα, πιστεύω θα το ρωτούσε. Καλά, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια. 4,5 μείον 2,5, 2. Γιατί ξαναλείτε 4,5. Άρα τι σημαίνει αυτό, Πόστμαν, για πες μου. Σημαίνει ότι όλο αυτό που λέγεται. Όχι, όχι. Όλο αυτό που λέγεται ο οργανισμός Άρη. Πρώτον από μένα, δεύτερον από σένα που είμαστε και οι δύο βόδια, λοιπόν, σημαίνει ότι θα μου πεις τι μπορούσαμε να κάνουμε. Βόδια. Λοιπόν, τι μπορούσαμε να κάνουμε, θα μου πεις αυτή την άλλη συζήτηση. Ανεχθήκαμε έναν άνθρωπο που στην ουσία, εγώ δεν έβαλε από ελάχιστα ως μηδέν. Αυτό μας είπαν χθες, εμέσως πριν σαφώς. Εγώ ξέρεις τι έλεγα εδώ. Έλεγα, αν έχει βάλει 300.000, έτσι έλεγα, έκανα έναν υπολογισμό, αν έχει βάλει 300.000. Θεωρώ ότι είμαστε καλά. Και δεν είναι και μικρό πράγμα, έτσι. 300.000 δικά σου λεφτά να βάλεις
σε ένα βαρέλι που χρωστάει 5 εκατομμύρια. Θυμάστε τι έλεγες, τι έλεγες τότε. Αυτός ο ΑΣ έκανε έλεγχο τα οικονομικά και τα έβγαλε εντάξει. Θυμάσαι. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Θυμάσαι που το έλεγες. Δεν θέλουμε ύψημα, φίλε. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Κοινή λογική χρησιμοποιούμε. Τώρα τι γίνεται, δηλαδή τι μάθημα βγαίνει από αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή αύριο, αν ξαναβιώσουμε κάτι άλλο, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι που λέμε ότι, πρόσεξε, τα μαθήματα στον Άρη, είτε στον μπασχετικό, είτε στον ποδοσφαιρικό, δεν γίνονται μαθήματα δυστυχώς. Ένας άνθρωπος λέει, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Τίποτα. Και πρόσεξε, αν έλεγε ότι. Έλα, δεν πειράζει, έχει κορονοϊό, δεν έχει πάνω μου μύβει. Λοιπόν, αν έλεγε, κύριε, εγώ αυτά τα λίγα μπορώ να βάλω. Χρωστάμε 5, άντε εγώ να τα πάω 4,5, να τα πάω. Δεν μπορώ περισσότερο. Αν βρείτε κάποιον καλύτερο, φεύγω. Δεν είπα. Μας έχουν φλωμώσει το παραμύθι, ρε φίλε, δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα. Και ποιος? Ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα τον κύριο Γλώμη. Θα μου πεις, ποιος είσαι εσύ, τους ξέρεις όλους τους Αριανούς? Όχι βέβαια. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νομίζω να τον ξέραν πάρα πολύ. Όχι, εγώ δεν τον ήξερα. Ουρανοκατέβατο. Τον έβλεπα βέβαια. Δηλαδή, εκεί, αν μου έλεγε ότι ήταν. Επίσημα, ο Λευτέρης ο Αλβάνιτς. Τον ξέρουμε. Αν έλεγε ότι είναι, πες ονόματα τώρα δεν με έρχονται, ρε παιδί μου. Θα πούμε, τον ξέρουμε. Ένα σαν. Και να μην τίποτα. Έλεγχος μηδέν. Άμυνα μηδέν. Αντισώματα μηδέν. Τίποτα. Λέει αυτός ο άνθρωπος. Και πουλούσε και τρελίτσα κιόλας. Και πουλούσε και τρέλα. Και ακούμε χθες ότι είναι 4,5 εκατομμύρια τα χρέη. Τι να πω, ρε φίλε. Τι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και τώρα πρόσεξε. Γιατί τώρα θα το πάρω και θα γίνω μπουγάτσα τώρα. Έκανε μπουγάτσα. Και ελάτε να πληρώσετε. Εσείς. Συγγνώμη, ρε παιδιά, και στον ΑΣ, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι με αυτό που είπατε χθες. Τώρα εντάξει. Θα μας δώσουν και πλάνο. Περίμενε, δεν μας το έχουν δώσει. Επομένως, να μην τους αδικήσουμε. Εγώ. Τι πλάνο, αεροπλάνο. Ότι δεν βγάλαν δίσκο ακόμα. Περίμενε. Δίσκο βγάλαν. Τι βγάλαν. Όχι, ακόμα δεν βγάλαν. Είπανε θα ανακοινώσουν το πλάνο της πολυμετωχικότητας. Έτσι είπαν. Τέλος πάντων, ωραία. Να μην τους αδικήσουμε, τους αφήνουμε λίγο έτσι χρόνο να δω τι θα δείξουν. Εντάξει, εγώ δεν περιμένω. Τέλος πάντων, θεωρούν. Αν βγάλουν δίσκο, εγώ το λέω. Δίσκο είναι, όταν λες πάρτε να πάρτε μετοχές, δίσκο είναι. Τι είναι. Θεωρώ ότι μπορεί να το κάνουν και διαφορετικά. Συγγνώμη, τι είναι, αν τα σου λέει πάρε μετοχές, τι είναι. Δεν λέει, αυτό ακριβώς σου λέω. Θέλω να δω το πλάνο τους. Τι είναι το πλάνο αυτό. Τι είναι το πλάνο. Θα μπει ανοιχτά στον κόσμο. Όχι, δεν νομίζω να είναι. Τι εννοείς, πάλι στους επώνυμους Αριανούς. Ακριβώς, σε κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω αυτό. Ωραία. Το πράγμα θα είναι. Εάν δεν είναι αυτό και βγει δίσκος Ζάχο, τότε πραγματικά είναι. Ωραία. Για να σου τη γυρνάμε πίσω. Ωραία, ένα λεπτό. Εγώ να μιλήσω γι' αυτό. Αν θεωρείτε, να πω ότι πάντα με καλή προαίρεση και η κριτική μας είναι πάντα ιδιαίτερα σε κάποιους ανθρώπους όπως είναι ο Λευτέρης Αρβανίτης και άλλοι. Έτσι. Οι οποίοι έχουν προσφέρει. Εντάξει. Θεωρείτε ότι από τον κόσμο, εγώ θα πω και ένα νούμερο. Αν βγει έτσι προς τον κόσμο, πάρτε μετοχές κόσμο, θεωρείτε ότι θα μαζέψετε πάνω από 20.000. Λέω εγώ ένα νούμερο, μπορεί να κάνω λάθος. Θεωρείτε ότι θα πάρτε πάνω από 20.000. Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν στο μυαλό τους όχι κάνα τρελό ποσό, 200.000. 300. Θεωρείτε ότι θα πάρτε πάνω από 20.000, το ξαναρωτάω. Δύσκολα. Φάνηκε από τη Γενική Συνέλευση για μένα. Δύσκολα. Ότι αυτοί οι οποίοι παρουσιαστήκαν καθαρά. Και μην το πάμε. Μην το πάμε. Πρόσεξε, μην το πάμε. Αν δεν πληρώσουμε θα πέσει ο Άρης, έτσι. Αυτό σημαίνει τότε δύο πράγματα. Να μην ξαναπούμε, να μην ξαναλέμε για μεγάλες ομάδες και τέτοια. Τίποτα. Εντάξει. Είχαμε να πούμε ότι είμαστε, ναι, ήταν μια δεκαετία και τέλειωσε. Έτσι. Ναι, να μην λέμε, εγώ δεν μπορώ να λέω βλακίες στο μικρόφωνο. Είμαστε μεγάλη ομάδα, εγώ δεν λέω να βρούμε Γιαννακόπουλο ή Αγγελόπουλο. Έναν Αγγελόπουλο της ΑΕΚ που δεν είναι και μια σκάλα κάτω από αυτό. Ναι, ναι. Ένα τέτοιο δεν μπορεί. Ένα σαν του Προμηθέα. Τα Coffee Island έχει, δεν έχει την Αρμάνη, τα Coffee Island καφέ πουλάει. Έτσι είναι. Εντάξει, αν δεν μπορούμε να προσελκύσουμε... Και είναι αξιοσέβαστος ο κύριος. Φυσικά, αν δεν μπορούμε να προσελκύσουμε ο Άρης έναν Coffee Island, του κάνουμε και διαφήμιση που δεν την έχει ανάγκη, δεν είμαστε μεγάλη ομάδα, τι να κάνουμε ρε φίλε. Είμασταν 10 χρόνια, τελείωσε. Πάει αυτό. Αν μείνουμε εκεί τελείωσε. Πάλι έλα κόσμο δώσε. Πόσο να δώσει αυτός ο κόσμος ρε παιδιά. Σε ποιους απευθύνεστε δηλαδή, στο Μασούρ? Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεν λέω ότι φταίτε εσείς, αλλά φταίμε και εμείς, διότι να μην τα ξεχνάμε, πριν 15 χρόνια έγινε η ειδική καθάριση και ο Άρης ήταν μια εταιρεία, ο μπασχετικός Άρης που χρωστούσε μηδέν. Μηδέν.
Και από το 0 πάλι στα 5 εκατομμύρια. Κανονικά έπρεπε να είμαστε. Η Σάρισα είχε γίνει τότε, έτσι, που έκανε το μετοβολόγιο. Η Σάρισα την άφησε με 100.000 καθένα. 80. Κάπου εκεί. Έστω και εκεί. Μετά. 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 Εγώ θεωρώ ότι τα 2/3 τα έκανε ένας άνθρωπος. Τα χρέη. Ναι, ναι. Μην το λέμε τώρα γιατί εντάξει. Υπάρχουν και δικομανείς. Εντάξει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Εντάξει. Ένας άνθρωπος που ήθελε κιόλας. Ήταν και μάνατζερ. Όχι, όχι. Αυτός υπάλληλος ήταν. Εγώ μιλάω πάντα για τους. Εσύ... Εγώ μιλάω για μεγαλομετόχους. Εντάξει. Το αν ο υπάλληλός μου εμένα με κάνει κακοδιαχείριση, πρόσεξε, ή οτιδήποτε άλλο, δεν φταίει αυτός. Φταίει εγώ που τον ανέχομαι. Ναι. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε, αν θυμάσαι, στη Λέσχη. Ναι, 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 ναι. Και τι είπε το ωραίο. Να ενωθούν τα ταμεία της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Να γίνουν ένα. Να γίνουν ένα. Για να... Και φυσικά γέλασε και ο κάθε πικραμένος εκείνη τη μέρα. Όσοι ήταν, νομίζω, καταλάβατε για ποιον λέμε. Αυτά, συγγνώμη και αν φώναξα, δεν γίνεται να λέμε άλλα. Και λίγα είπες. Άλλα να λέμε για άλλους και άλλα να ισχύουν για μας. Αν δεν μπορούμε να προσελκύσουμε έναν που κάνει καφέ, εσπρέσο, καπουτσίνο, τέτοιο, είμαστε μικρή ομάδα, ακόμη και στο μπάσκετ. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πάλι ο κόσμος. Πάλι ο κόσμος. Έλα κόσμε, σώσε μας. Πόσο θα σώνει. Και αν δεν σε σώνει και πάλι ο κόσμος. Σε 15 χρόνια πάλι ο κόσμος. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε. Με καθεστώς ηθική καθάριση, έτσι. Ναι, με 0 τα χρέη. Με νόμο Βενιζέλου. Με 0. Και πρόσεξε, έτσι. Όταν έγιναν 0, για να τα λέμε, αυτό είναι και υπέρ εσύ που έλεγε για τον Καρυπίδη. Γιατί λέγαμε και τότε και στο μπάσκετ αλλά και στην μπάλα, όταν πέσαμε και έγινε νέα ΠΑΕ, θα υπάρχουν εκατομμύρια που θα έρχονται να πέφτουν μεγαλοπάρα. Ναι, 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 ναι. Κάνουν ουρά Άρης, τον άλλον. Ο μπασκετικός Άρης που είναι τεράστιο, τάγκερ. Έτσι. Ήταν 0, έγινε ειδική καθάριση. Η γέννηση τον ήθελε. 5 Αριανοί οι οποίοι έχουν μια υποκομμένη. Η Σάρισα. Αυτό κάναμε. Ναι. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Δεν ήρθε κανένα να το ζητήσει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Βέβαια, θεωρώ ότι μπορούμε να την κάνουμε άλλη φορά. Έχω κάποιες απόψεις. Την μπορεί. Για ποιο λόγο έστω ένας που κάνει καφέ δεν έχετε να πάρει τον Άρη. Αλλά πάλι ο κόσμος, ρε παιδιά. Δηλαδή για το Θεό δηλαδή. Φτάνει, ρε παιδιά. Φτάνει να βοηθήσει. Εγώ δεν λέω να βάλουμε κι εγώ 3 ευρώ μπορώ να τα δώσω. Αλλά πάλι ο κόσμος, ρε παιδιά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Απίστευτο. Είναι απίστευτο και πραγματικά έχω... και δεν ξέρω πώς το ποντάρω. Και θα ακούσω την άποψή σου λοιπόν, για να πάμε στο διάλειμμα. Και να έχω τον κάθε Γουλιέλμο να με πουλάει τρέλα και 2 χρόνια μου λέει έβαλε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και να μην τον κάνει ένας έλεγχο. Να τον κάνει έλεγχο, είπαμε. Δε, όχι να τον δώσει μπάτσες. Υποτίθεται 2 φορές έγινε έλεγχο από τον ΑΣ, αλλά δεν βγήκαν ποτέ τα πρακτικά. Βγήκαν τα δημόσια στοιχεία αυτά που έπρεπε να βγουν. Έτσι. Που δεν φαίνεται τίποτα. Οι αναλύσεις δεν βγήκαν ποτέ. Δεν βγήκαν ποτέ. Ποτέ. Ας μην βγουν ποτέ. Να μας πούνε όμως. Να μας πούνε ότι παιδιά εδώ αυτός δεν είναι έτσι όπως τα λέει. Δεν είναι. Ότι τα χρέη παραμένουν. 2,5 εκατομμύρια ρε παιδιά. 2,5 εκατομμύρια λέγει ο άνθρωπος. 2 χρόνια. Παιδιά, συγγνώμη που σας το λέω. Ή είστε ανόητοι ή κάνατε την πάπια. Δεν υπάρχει τρίτη ή τέτοια. Και ξέρεις γιατί. Γιατί πρέπει να ψηλιαστούμε και λίγο ότι τα budget πλέον των ομάδων έχουν πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ο Άρης έκανε τις 2 χρονιές την πρώτη 400 χιλιάρικα budget και πέρυσι 350. Το αγωνιστικό μιλάω, Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτά εδώ, αν βάλεις ότι πήρε καμιά 150-200 χιλιάρικα από το τηλεοπτικό, με τα εισιτήρια, με από... Σου, δηλαδή είναι μία ή άλλη. Αυτά τα λεφτά βγήκανε δηλαδή... Από το είναι διαχείριση. Αυτό είναι η διαχείριση, Ζάχο. Χωρίς να βάλω φράγκο από την τσέπη μου, είπα ότι πλήρωσα χρέη τάχα δίθεν. Λοιπόν, πήρα αυτά τα έσοδα τα οποία έχει η ομάδα και με αυτά πήγα. Εγώ δεν ανέχομαι την κοροϊδία. Να μου πει ο άλλος ότι μπορώ να βάλω 10 ευρώ και από 5 εκατομμύρια που χρωστάει ο Άρης, θα σας αφήσω όταν φύγω από τον Άρη με 4.990.990 χρέη. Εγώ θα το χειροκροτήσω γιατί έναν κόκο. Ναι, ρε φίλε, κάτι δεν μπορώ, ρε φίλε, άλλο να μου λέει ο άλλο 2,5 εκατομμύρια έβαλα να μην του γίνεται έλεγχο, να φωνάζουμε 2 βλάκες, 3-5 βλάκες που το οφθαλμοφανές λέγαμε, δεν λέγαμε κάτι έξυπνο, έτσι. Κάντε έναν έλεγχο, πρόσεξε, διότι αν είναι έτσι όπως τα λες, να του κάνουμε. Και τώρα το λέω, αν ήταν έτσι τα πράγματα, ο άνθρωπο μιλάμε για μεγάλο ευεργέτη, έτσι. Να έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια. Εννοείται, ρε φίλε. Αν είχε βάλει 2,5 εκατομμύρια ευεργέτη. Είχε εξαφανίσει δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Τα μισά χρέη. Τα μισά χρέη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν και ελκυστικό ο Άρης αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Αλλά και πρόσεξε. Και όπω λέει και ο. Τα παιδιά, μην με στέλνετε μπράβο και ευχαριστώ τέτοια. Εντάξει, σα παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Και όπω λέει και ο φίλο μου ο Χρήστο, του είπανε λέει και ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό ρε Χρήστο τώρα του είπαν ευχαριστώ. Μπορεί να ήταν. Ξέρω εγώ πώ να το πω, ρε φίλε. Έτσι,
δεν ξέρω πώς να το πω. Τώρα ήταν έτσι στο. Επειδή πήραν και τις μετοχές στο ευχάριστο κλίμα και. Ναι, του είπαν, λέει, ευχαριστώ στην τέτοια, στην ανακοίνωση. Εντάξει. Μένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ απαιτώ. Παρότι δεν είμαι στον Α σήμα μέλος, εσύ είσαι, ούτε εσύ είσαι. Είπα όχι. Άρα δεν απαιτούμε τίποτα. Τι να απαιτήσουμε, αφού δεν είμαστε μέλη. Λοιπόν, να βγει ο Α σήμα και επιτέλους να μας πει πόσα είναι τα χρέη, πόσα ήταν όταν ανάλαβε ο κύριος Χουλιέλβος τα χρέη και πόσα είναι σήμερα. Έτσι. Συμφωνώ. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Έτσι. Έτσι. Για να μπορείτε μετά από αυτόν τον κόσμο που θα ζητήσετε 100% λεφτά, είτε ένα ευρώ είτε περισσότερο. Η ειλικρίνεια θα κάνει τον άλλο να πάει να δώσει λεφτά, έτσι. Α, και από το υστέρημά του. Δεν γίνεται με την κοροϊδία να του ζητάμε και λεφτά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Και δεν λέω ότι εσείς κοροϊδεύατε, αλλά και εσείς ενώ μπορούσατε να τον ελέγξετε, δεν το κάνατε. Και η προηγούμενη διοίκηση του κυρίου, πώς λεγότανε, ρε. Για ποιο, για το. Αλφα-σίγμα. Τον Αλφα-σίγμα. Πώς λεγόταν ο. Έφυγε. Ναι, μπορεί και το πρόβλημα υγείας. Ναι. Πέστε ρε, βοηθήστε ρε. Εντάξει, οκ. Okay. Και η τωρινή που έχει λίγο βέβαια, λίγους μήνες ο τέτοιο. Πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Ήρθε ο κύριος Γκουλή. Τώρα έφυγε κιόλας. Τι φοβάστε δηλαδή. Έφυγε. Τον ευχαριστήσατε. Βγείτε και πείτε. Όταν ήρθε ο κύριος Γουλιέλμος, όντως δεν υπήρχε κανένας να την πάρει. Ήμασταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Εντάξει, θα ξέρουμε. Είχε ο Άρης 4.138.612 ευρώ και 73 λεπτά χρέος. Και τώρα που φεύγει έχει 4 εκατομμύρια και τόσο. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πάλι να τα κουκουλώσουμε. Πάλι κάτω από το χαλί. Τι να πω. Έλα, ξέσπαμε μπουγάτσα. Πες και πάμε στο διάλειμμα. Μια χαρά. Τι μια χαρά, αυτό είπες. Καλησπέρα από Φραφούρδη. Για τον μπάσκετ η λύση αυτή είναι ξαναζεσταμένη σούπα. Αξιομείωση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλάνο και αν στην πορεία βρεθεί κάποιος επενδυτής, τότε έχει καλά. Στον μπάσκετ κερδίσαμε μόνο χρόνο με την μονοετή ανάκληση του μπαν. Η διαδικασία είναι δύσκολη να πάρει ο κάθε Αριανός μετοχές. Ελπίζω να εκμεταλλευτούν τα άτομα που μπήκαν μπροστά αυτό το χρόνο. Ναι. Ο κόσμος ξέρει, καταλαβαίνει αφού γκράζεται. Δείχνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγγνώμη. Να σταθεί ξανά σε αυτό το πράγμα με τον δίσκο. Ναι. Θα επιμείνω λίγο. Πιστεύω ότι αν υπήρχε πίεση από τον κόσμο, έτσι, πάνω στο επαναλαμβάνω, ούτε πιο έξυπνος είμαι από οποιονδήποτε, ούτε τίποτα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να σου λέει και να βλέπεις. Δηλαδή, σου λέει, έβαλα 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπεις τα μπαν. Αντί να μειώνονται, αυξάνονταν. Δεν ανακάλυψα την Αμερική, ούτε έξυπνος είμαι τόσο πολύ. Άμα ήμουν έξυπνος. Ούτε καν τα μπαν, ναι. Ναι, και άμα ήμουν έξυπνος θα είχα σπουδάσει, υπόσχομαι, εντάξει. Λέει, δεν 2,5 εκατομμύρια, λέει, είναι οι παίχτες. Χρωστάει 2,5 εκατομμύρια σε παίχτες και 2 εκατομμύρια στο δημόσιο. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω. Αυτά έτσι τα διαχωρίζει 4,5. Νομίζω πολύ λιγότερο είναι το ποσό στους παίχτες. Όχι, αυτό είπε. Θες να σου το διαβάσω αναλυτικά. Ποιος το είπε αυτό. Ο κύριος Σαρβανίτης. 2 εκατομμύρια σε παίχτες χρωστάμε. Ναι. Καλά, για 800 με 1 εκατομμύριο λέγαν. 2 έγινε τώρα. 2. Ωραία, τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει το πώς πηγαίνει. Λέω ωραία. Ότι ένα πράγμα που έκανε κρά ότι δεν είναι έτσι ο κόσμος. Εντάξει, επειδή λίγο, και λίγο το ποδόσφαιρο το τέτοιο, το αφήσαμε το μπάσκετ. Επειδή είναι καλά το ποδόσφαιρο, παίζει μπαλίτσα, βλέπαμε και δύο πάσες να πηγαίνει μπάλα λίγο σωστά μπροστά. Το μπάσκετ τέτοιο. Έφτασε το μπάσκετ να κινδυνεύει να πέσει αγωνιστικά, λίγο να ξυπνήσει ο κόσμος, λίγο. Έκανε 2 νίκες, ξανακοιμήθηκε ο κόσμος. Και αυτό το οφθαλμοφανέστατο στο οικονομικό κομμάτι, κανένας, πίεση 0. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαξιώθηκε τελείως η ομάδα, εδώ τα τελευταία χρόνια ιδίως. Γιατί ο στόχος που. Ποιος ήταν ο στόχος του Άρη? Όταν ξεκινήσω η χρονιά, ναι. Κανένας. Να σωθεί. Να σωθεί. Όχι, δεν μπορεί να το πει αυτό. Εντάξει. Να σωθεί, φίλε, ήταν. Άσε τώρα. Μην μέλεσαι εμένα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τα τελευταία 2 χρόνια με 3 ήταν. Εμείς μπορεί να μιλάμε μέχρι αύριο. Πάμε, sorry κιόλα. Θα ανοίξουμε κατευθείαν τις γραμμές στο 23-10-287-38. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα 23-10-287-38. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38. Postman Drolling πίσω από τα μικρόφωνα του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινό μαύρο φόντο σήμερα. Ανέβηκαν έτσι και λίγο οι τόνοι, λογικό. Αλλά ας πάμε κατευθείαν, κύριε Postman. Παρακαλώ. Postman. Να πάμε κατευθείαν. Αύριο δουλεύει, Εννοείται. Άδεια ποτέ? Άδεια 10 Αυγούστου. Τι βέβαια. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Τρούλιν, ήθελα να σου πω ότι είσαι ο πιο αντικειμενικός Αριανός και στα ΕΦΕ και σ' αξίζουν 1000 μπράβο. Γιατί, τι είπα ρε φίλε.
τα λες, είσαι αντικειμενικός σε όλα. Σε παραδέχομαι. Καλά. Άλλοι συμφωνούν μαζί σου, άλλοι δεν συμφωνούν. Εντάξει, δεν είναι αυτό, είναι υποκειμενικό που λες. 100% αντικειμενικός είσαι, αν και καλά, ο παδός σου ΠΑΟΚ. Εγώ σου το λέω, παίρνουν αργήσιμο. Έλα, κατάλαβα ναι, αργήσιμο. Ναι. Κατάλαβα, απλά... Σε παραδέχομαι. Όπως και εμάς δεν θα γέμιζε η Τούμπα στα play-off. Δεν θα γέμιζε. Ούτε εσείς θα είχατε 15.000. Έτσι πιστεύω. Και τα τελευταία μάσα ήταν μεταξύ συγγενών και φίλων. Ναι. Σε παραδέχομαι, τα λες όπως είναι. Αλλά για το τέτοιο δεν μας είπες τίποτα. Για πες. Για ποιο. Για το... Είπαμε λίγο να μας πει αύριο, αύριο θα είσαι στην εκπομπή. Γιατί να μην είμαι, αν είμαι ζωντανό. Α μας πει λίγο για το τέτοιο, για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, είπαμε. Εγώ τι να πω, αύριο θα έχω λογικά ή το Στέλιο ή θα προσπαθώ, αν δεν μπορεί ο Στέλιος, κάποιον ΠΑΟΚ θα έχω. Έτσι, το πάω μία-μία. Ναι, ναι, ναι. Μας πει λίγο για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, βέβαια. Πού πατάμε. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, ρε Αργύρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φίλε τώρα ο φίλος τώρα του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι κατάντια, κατάντια, ναι, πραγματικά, την Πασχεντομάνα, όπως τη λέγαμε παλιά, αυτή την πόλη που πραγματικά, όταν καθόταν να δει ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ, όλη η Ελλάδα. Όχι, γιατί είπες η πόλη. Όχι, λέω για την πόλη. Α, για την πόλη. Ναι, για την πόλη. Όταν έπαιζε αυτά τα παιχνίδια που καθόταν να τα δει όλη η Ελλάδα, mm-hmm, πραγματικά δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος στον δρόμο, έτσι. Λοιπόν, και όμως αυτή εδώ η πόλη κατόρθωσε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, έτσι, με γήπεδα πλέον, ένθεν και ένθεν. Έστω, άσχετα αν εμείς δεν έχουμε δικό μας ιδιόκτητο, εν πάση περιπτώσει είναι μια έδρα η οποία είναι μια έδρα η οποία ήταν πάντα το ορμητήριο του Άρη, άσχετα αν έπαιζε σε αυτό, γιατί θεωρώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε σαν φιλοξενούμενος για ένα διάστημα. Λοιπόν, έκανε το δικό του γήπεδο, έχει γήπεδα, έχει ομάδες μεγάλες. Και πραγματικά παλεύουν για να σωθούν. Μεγάλες ομάδες είχαν, δεν έχουν καμιά μεγάλη ομάδα τώρα. Καμία. Καλησπέρα. Έχουν μεγάλο λαό όμως τώρα. Καλά, αυτό τι. Ναι, για ομάδα μιλήσαμε. Λαό έχουν και ήδη μεγάλο. Άμα έπαιζε μπάλα ή μπάσκετ ο λαός. Πρωταθλητές θα ήμασταν. Θα είχαμε μέσα στα τρόπια. Όχι πρωταθλητές, Champions League θα είχαμε βγει, παιδιά. Εννοείται. Το όνομά σου λίγο, γιατί δεν κατάλαβα. Ο Χρήστος, όχι. Ναι, Ζάχο μου. Έλα, Χριστάρα. Και ο... Πάλι έτσι πήρα. Και το Παλικάρα Γιαργιάννος είναι, έτσι, να το χέρι σου έχει πάρει. Ο Πόσμαν, έλα, γνωστός είναι, ρε. Ναι, ρε, έλα. Γνωστός και μη εξαιρετικά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ο χθεσινός που είπες είναι ο Στέλιος Παπαντονίου, είναι πολύ αξιόλογο παιδί, εντάξει. Πειράζω. Έλα, πάμε. Καταλάβαμε. Είσαι και της εκπομπής εσύ, οπότε πάμε. Λίγο, καταρχήν πήρα να δηλώσω παρόν. Καλά. Συμφωνώ και με τα δύο που είπατε, και με τους δύο συμφωνώ, με αυτά που είπατε. Είχαμε, καλά είναι η ντροπή τώρα, ολόκληρος Άρης με τέτοια ιστορία, με τέτοια φανέλα, με τέτοιο λαό, θα το ξαναπώ, με τέτοιο λαό, και ο ΠΑΟΚ, δεν θέλω, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, δεν είμαι. Είναι κατάντια να είμαι, βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να παλέψουμε, τι να σωθούμε, να μείνουμε στην Άλφα, να... Εάν τελείωνε, εάν πραγματικά, όπως τελείωσε, ίσχυαν οι κανονισμοί, θα είχαμε πέσει και δύο. Θα είχαμε πέσει και δύο, ναι. Και οι δύο. Θα είχαμε πέσει. Είναι απίστευτο. Ναι, βέβαια, αν γίνονταν τα μάτς, το πιο λογικό ήταν να είχαμε σωθεί, έτσι. Αλλά εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Αφού σταμάτησε, ήμασταν στη θέση που πέφταμε, έτσι. Ισοβαθμούσαμε με Πανιόνιο. Αυτό θα πουν όλοι, αυτό θα ισχυριστούν, Ζάχο. Ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Και εσύ και ο ΠΑΟΚ που βασίστηκε. Καλά, εντάξει. Αυτό όμως δεν τελείωσε. Απλά, δεν είχαν τελειώσει οι αγωνιστικές όμως, έτσι. Έλα. Κοίταξε λίγο, για να μην κρατάω και τη γραμμή πολύ και όλα, να μιλήσουμε και. Πες. Γιατί παίρνουν και κάθε μέρα. Εγώ, ρε φίλε, στο μπάσκετ ειδικά στο μπάσκετ, είμαι χορτασμένος. Δηλαδή, ο κάθε Παθηναϊκός, ο κάθε Ολυμπιακός, που έχουν πάρει Ευρωλίκες, παιδί μου, και πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν ζήσει αυτό που έχουμε ζήσει σε Αργιανή, ρε παιδιά. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ κάθε Πέμπτη. Καταρχήν χρόνια πολλά και στον Θεό, έτσι. Ναι, βέβαια. Τον Νίκο Ντουγκάλη. Έχει ένα φίλο. Εγώ νόμιζα, να σου πω την αλήθεια, νόμιζα πιο μικρό είναι, 63 χρονών. Θα μου πει εδώ γίναμε εμεί 50 και δεν έγινε αυτό. Εντάξει, ναι. Αυτό. Δεν πρόκειται να το ζήσουν όσοι Ευρωλίγε και αν πάρουν τη χαρά, την κίνηση. Την αίσθηση, ρε παιδιά, κάθε Πέμπτη να ξέρει ότι είναι και όλοι πάνε στα σπίτια του, τρέχουν να δουν τον Άρη. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Αυτό το είχε κάνει η Εθνική Ελλάδα το 2004, έτσι, στο Euro. Ναι. Εντάξει.
Χριστό, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Έλα, Ζάχο, 10 δευτερόλεπτα θα σου πάρω. Εντάξει, δεν έχουμε και γραμμή. Ψέματα 23, 10, 2, 8, 10 και 3 οκτάρια. Άκουσε με λίγο. Ωραία, καλό, άκουσε με. Γιατί έχω ένα φίλο, ο οποίος μου λέει, Ζάχο, εγώ λέει, άκουσε για να πεις, δεις τώρα την άλλη οπτική γωνία. Και δεν πολύ διαφωνώ με αυτό, άκουσε με. Διαφωνώ, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή το ξεχυλώνει, πιστεύω. Μου λέει, ακούω, λέει, αυτό το σύνθημα που εμένα, εγώ όταν το ακούω ανατριχιάζω, δηλαδή το άρθι μη σου πριν λίγα χρόνια. Κατάλαβα. Μου λέει, εγώ το συχαίνομαι, μου λέει, δεν μπορώ άλλο αυτό το πλήρω. Γιατί ρε, εσύ, μου λέει, το λέω. Εγώ πλέον δεν το τραγουδάω. Ναι, άκουσε, άκου και τον πώ. Μου λέει, γιατί. Ζάχο, μου λέει, έχουν περάσει, μου λέει, 40 χρόνια. Και έχουν μείνει, λέει. Δεν έχει άδικο, έτσι. Δηλαδή, όντω αυτό που έκανε ο Άρης λογικά δεν θα ξαναγίνει, αλλά δεν μπορεί να μένουμε εκεί. Άρη, θυμίσου πριν λίγα χρόνια. Ποια λίγα όχι χρόνια. Μόνο, λίγα και πριν χρόνια, πολλά χρόνια. Τα λίγα χρόνια είναι πολλά, ρε φίλε. Ρε Γιάννη, και πριν πολλά χρόνια να το λέγαμε. Δηλαδή, εσένα σε πείραξε ότι δεν είναι ετοιμολογία του πράγματος, ότι είναι πολλά χρόνια ενώ είναι λίγα. Εννοεί. Όχι, Ζάχο, έχει σημασία. Να σου πω κάτι. Οι 25άριδες και οι 30άριδες δεν ξέρουν από αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρουν. Ρε εσύ και όσοι αυτοί τώρα. Τι να πούνε αυτά τα παιδιά. Άλλο έλεγα εγώ, παιδιά. Άλλο έλεγα εγώ. Λέω πες. Ότι έχουμε κολλήσει, ειδικά εμείς που τη ζήσαμε και σαν έφηβοι αυτά τα χρόνια της αυτοκρατορίας, λίγο πολύ, μπορεί όχι εμείς, αλλά το περισσότερο έχουμε κολλήσει λίγο εκεί πέρα. Δυστυχώς, και ξαναλέω δυστυχώς, όπως είπε και ο Γιάννης, αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Έτσι. Έτσι είναι. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει, ήταν κάτι μοναδικό. Όντως ήταν όπως μην λέμε τα ίδια, ενώθηκαν όλη η Ελλάδα. Τελείωσε αυτό. Έτσι, Πέμπτες, όλα είναι σωστά, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε εδώ και τώρα τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης είναι μικρός, φίλε. Πάρα πολύ μικρός. Είναι μικρός. Είναι μικρότερος από τον Προμηθέα, ας πούμε. Και εξαγωνιστικά. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, θα σου πω όμως κάτι. Από το 87 και μετά που πήραμε το Ευρωμπάσκετ η Ελλάδα, μέχρι και. Σχετικά αρχές του 2000, μέχρι μάλλον τέλη του 99-2000, είχαμε από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ναι, κάποια έτσι. Στιγμή ο Πανιώνης, ειδικά Πανιώνης, Περιστέρη, φέρνανε κάτι Ηρακλής, ξένο. Ηρακλής. Ηρακλής, Ίγκραμ, Μπαρτ, δηλαδή. Και τι δεν είχε περάσει. Αυτός, και αυτό δεν πρόκειται να δούμε. Ναι, εννοείς ότι αποδυναμώθηκε το πρωτάθλημα, αποδυναμώθηκαν και οι ομάδες. Εντάξει, ως ένα σημείο. Οι ομάδες και γενικά. Εντάξει. Γενικά το μπάσκετ δεν είναι. Ξέρεις γιατί. Εκείνα τα χρόνια δεν ξέρω. Γιατί υπήρχαν μεγάλα τηλεοπτικά. Πολύ μεγάλα, όχι 150.000. Υπήρχε μεγάλο τηλεοπτικό. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι σπόνσορες που υπήρχαν γύρω από το μπάσκετ πληρώνανε. Τώρα δεν υπάρχει σπόνσορας. Ωραία, Χριστό. Χριστάρα, κλείσε αυτό. Παιδιά. Α, εντάξει, έγινε, τέλειωσε. Έγινε αυτό. Δεν έγινε, θα σε καλά, συνέχεια, θα τα πούμε. Να σε καλά, Ζάχο, ναι. Να σου πω. Ναι. Μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές? Εγώ δεν φεύγω, φίλε. Εγώ δεν είμαι. Είναι αντιθαλασσινός αυτός. Άκουσε με. Εγώ, δεν τον άρεσε. Άκουσε με. Εγώ και πέρσι δεν πήρα άδεια. Εδώ πέρα έλειψα κάποιες Παρασκευές, έτσι 2-3 Παρασκευές, 4 πόσες έλειψα. Εγώ δεν παίρνω άδεια. Πρώτον, δεν είμαι και της θάλασσας. Και δεύτερον, τώρα με αυτό που έγινε. Βρε κάτω πια θάλασσα. Άκουσε με. Καταρχήν, εμένα οι διακοπές μου είναι η Θεσσαλονίκη. Το πιστεύεις? Δεν γουστάω. Δεν θέλω να πάω. Θα πάω μία μέρα και αν πάω, ας πούμε, και λόγω της παρέας για να κάνω ένα μπάνιο. Δεν είμαι, που δεν ξέρω και μπάνιο, έτσι. Δεν είμαι. Εδώ πέρα θα είμαι, οπότε υγεία να υπάρχει σε όλο τον κόσμο, εδώ θα είμαστε. Μην το... θα σε σώσει η Ναυαγωσόστρια, άμα είναι καμία παξού. Ποια είναι παξού? Θα μας δώσει το φίλο της ζωής. Λέμε τώρα, εγώ και αυτό τι είναι, ρε. Μην λέμε τα ίδια. Έτσι, μόνο με παξού. Μόνο με παξού. Μόνο με παξού. Τα ετερόνυμα έλκονται και τα ομώνυμα αποθούνται. Να σε καλά. Σωστός. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Τέσσερις Magic Life τη ζωή θα σου κάνει. Τέσσερις Magic Life. Ζωές, δεν καπνίζω, αλλά κάποτε, εντάξει. Άμα... Κάποτε έλεγε. Κάθε προσφορά είναι. Μπορείτε να του χαρίσετε και εσύ, έλεγε μία πίπα. Έτσι. Μία πίπα. Magic Life. Σώζει ζωές. Και οι τρεις είπατε τώρα την ηλικία σας, έτσι. Και εσύ και εγώ και ο φίλος. Εγώ την είπα στα Αιρτζιανά δυνατά. Για να ξέρεις αυτή τη διαφήμιση είσαι 50+. Τι. Γιατί ρε φίλε, YouTube δεν έχεις. Α, είναι σωστό. Και εσύ δηλαδή και κάθεσαι και βλέπεις παλιές διαφημίσεις, δηλαδή αυτή είναι δεκαετία 80. Η διαφήμιση. Βέβαια, δεκαετία 80, ναι, γιατί. Να, πότε, εγώ θεωρώ πάντως ότι αυτό που είπε το πρώτο είναι ο Ζάχος. Είσαι 50+. 50 είναι σίγουρα, άσχομαι. Δεν κατάλαβα κι άλλα ποιος, να σου πω την αλήθεια. Πάμε. Τι να καταλάβεις, είσαι. Καταλαβαίνεις άλλα, ή αν. Έλα ρε, 50, καλά δεν είπα. 50+. Όχι ρε, δεν είσαι 50. Όχι, δεν είμαι. 46-47, κάπου εκεί πρέπει να είσαι. Όχι ρε φίλε, 49. Εντάξει, ρε. Εντάξει, ρε. Αμορτή πιάσαμε. Εντάξει. Όταν τον είπα 50, δεν είσαι. Ναι, ναι. Και λέει, όχι, με μία λες και ήταν 28.
Είδε καυτή και το σκυλί, συμφωνεί μαζί μου. Κρύψε και εσύ. Κρύψε. Συμφωνεί ο Φλόξ. Ο Φλόξ, συμφωνεί. Ωραίο. Έλα, πάμε, Ιαν. Πάμε. Θα σε παίρνω κάθε μέρα, ρε φίλε, μέχρι τις 5 Αυγούστου που έχω γενέθλια για να σου λέω δεν είμαι. Είσαι 49 και 11,5 μηνών. Ωραίος. Είδες πως φτιάχνει διάθεση για τη συνεργή, θα σας κοπανίσω. Γιατί? Γιατί είπε ο Πόσπονο Άρης δεν είναι μεγάλη ομάδα στη Βία, στην Γάμα Εθνική. Γιατί δεν ήταν μεγάλη ομάδα? Όχι, δεν ήταν. Αγωνιστικά μιλάω. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Εντάξει, δεν το πιάσατε. Δεν το διευκρίνησε. Ο Άρης είναι τεράστιος στον κόσμο του. Τίποτε άλλο αγωνιστικά. Όχι μόνο. Πάμε. Σε τι. Σαν ομάδα. Μια ομάδα η οποία, όπως είπε ο Ζάχος, έχει 75 χρόνια πάρει πρωτάθλημα και 50 κύπελο. Τι έχει δείξει δηλαδή αγωνιστικά ο Άρης? Στην Αγγλία υπάρχουν ομάδες. Ναι. Στην Αγγλία. Μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Γιατί στην Αγγλία, φίλε, είναι άλλη παιδεία τους. Έχουν άλλο ποδόσφαιρο, άλλη παιδεία. Εμείς εδώ μιλάμε για τις ομάδες που θεωρούμε μεγάλες. Αυτές που έχουν κόσμο δηλαδή, όχι τίτλους. Γιατί αν πραγματικά θεωρούμε μεγάλες ομάδες από τους τίτλους, εμείς θα ήμασταν μικρούλεγγι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, είναι έτσι. Η μεγάλη ομάδα γίνεται από ένα συνδυασμό. Ο Άρης έχει ιδρυθεί τότε που έχει ιδρυθεί, έχει πάρει πρωταθλήματα. Έχει συμμετοχή ενεργή στο γίγνεσθε το αθλητικό γίγνεσθε της Ελλάδας και είναι μεγάλη ομάδα, δεν πάει να παίζει με τα δύο. Γιατί όμως είναι, δεν μου το εξηγείς, γιατί είναι μεγάλη ομάδα? Για όλη την πορεία που έχει. Όχι, εγώ θεωρώ για τον κόσμο της. Εγώ θεωρώ, το είπα προηγουμένως, τέταρτη στα εισιτήρια, 10.265 μέσο όρος φέτος. Ας σου πω λοιπόν τώρα να ξεπεράσω. Δηλαδή, εάν είχες, περίμενε λίγο, ο Πανιώνιος έχει 1626 μέσο όρο. Εάν ήσουν Πανιώνιος, δηλαδή είχες 1626, θα ήσουν Πανιώνιος. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Άρης είναι μεγάλος γιατί έχει κόσμο. Αυτό είναι. Μην μιλάτε και δύο μαζί, ένα σας, παιδιά. Εντάξει, πάμε, έλα, Ιαν, αυτό που θέλεις να πεις, άστο τον πω. Anyway. Πάμε. Επειδή αλλού θα πάμε και. Έτσι. Αυτό που ήθελες να πεις από την αρχή. Εγώ θέλω. Άλλο θέλω να πω από την αρχή. Αλλά θα πω άλλο. Πάμε. Πρέπει να. Εγώ πάντα έλεγα ένα μύθο. Εντάξει. Mm-hmm. Ο λαός του Άρη. Ο λαός του Άρη και στον μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο εμφανίζεται μόνο σε επιτυχίες. Ωραία. Δεν ξεχνάω εγώ στο μάτς με το Μίλωνα, γιατί ήμασταν οι γραφικοί του παλέ. Και εγώ μέσα ήμουν. Μίλωνα, το θυμάσαι, Ζακ. Μέσα ήμασταν. Μέσα ήμουν. Δεν ήταν γεμάτο. Ήταν 3.500 με 3.500. Το Γιατζόγλου να χοροπηδάει. 3.500. Μπράβο. Στο μάτι με τον Παπάγο, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Μέσα στο Μακεδονικό, ήσουνα, στην Νέπολη. Ναι. Ήσουνα. Παιδιά, μην κάνουμε τώρα. Αδιανόμετρα και τέτοια μην βάζουμε, εντάξει. Έτσι. Όχι, ρε φίλε, δεν βάζουμε αδιανόμετρα. Δεν βάζουμε τέτοια πράγματα. Μακριά από εμάς αυτά. Όχι. Λέμε ότι πάντα τους αγώνες τους δίνανε λίγοι. Οι περισσότεροι έρχονται στα πανηγύρια. Εντάξει, όταν η ομάδα πάει καλά, όταν. Ιαν, σε όλους είναι λίγο πολύ αυτό. Λοιπόν, στον Άρη νομίζω λιγότερο είναι. Γι' αυτό μίλησα εγώ για το αγγλικό ποδόσφαιρο που έχει άλλη παιδεία. Πάντα λοιπόν στον Άρη υπήρχαν κάποιοι που έμπαιναν μπροστά με προσωπικό κόστος. Εντάξει, και τρώγανε και τη λέζα στο τέλος. Ναι. Γιατί άμα δεν έμπαιναν μπροστά, ακόμα θα είχαμε τους Καρακίτσους και τους Ερπάνους. Συμφωνώ. Ακόμα θα είχαμε τους Ζαχουδάνγκηδες και τους Ανδριάδες. Βεβαίως. Εντάξει, μπράβο. Και τότε λοιπόν όσοι κυνηγούσαν τον Ανδριά και τον Ζαχουδάνη, εντάξει, η πλειοψηφία τους έβριζε και τους έλεγε παλιόπαιδα και χασικλίδες και μαστούριδες και ξέρω εγώ τι άλλο, mm-hmm. που θέλουν το κακό του Άρη, μη φύγει ο μεγάλος ο Ζαχουδάνης. Μη φύγουν οι Καράγκητσος Ερπάνη. Λοιπόν, anyway, το πρόβλημα του Άρη λοιπόν, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν με το μυαλό τους να γίνουν αριανάρχες, να πάρουν τον Άρη και να τον έχουν αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν όμως ούτε τη δύναμη, ούτε τα κότσια. Εντάξει, και πάντα κάνουν πίσω. Κάνουν ενέργειες για να πάρουν και καλά τον Άρη, και γι' αυτό τον Άρη... Γιατί όμως, δεν το ολοκληρώνεις, γιατί όμως Ιαν το κάνουν αυτό? Γιατί για προσωπική προβολή, καθαρά εγώ πιστεύω. Ναι. Καθαρά. Ναι, για προβολή. Για να ανοίξουν αλλά πόρτες είναι... για μένα. Αυτό πιστεύω το κάνουν. Αλλά είναι, όπως είχα πει σε ένα μέρος που τρώγαμε ψάρια, τρώγε ψάρια δίπλα μου και εγώ έτρωγα δίπλα του, είσαι κοτούλα, του είχα πει, και κάνεις μόνο κακό και την κρίσιμη ώρα πάντα κάνεις πίσω. Αυτά λοιπόν τα πλήρωσε ο Άρης που πήγανε οι χρήσιμοι, τώρα άμα πω οι χρήσιμοι ηλίθοι θα παρεξηγηθούνε, δεν θα πω, που πήγανε 90 άτομα και γκρεμίσανε με την ψήφο τους τον Άρη στη Γάμα Εθνική χωρίς σχέδιο, εντάξει,
γιατί ψηφίκαν από κάποιους ότι ο Άρης χρωστάει 35 εκατομμύρια με την πλήση κεφάλου, ενώ ο Άρης χρωστούσε 5. Όχι, 5-8 ήταν. 8 ξέρω τώρα. Ναι, τα 35 σα, Ιάν, για να κάνουμε, γιατί έχουμε και έναν ακόμη φίλο. Αυτό είναι σωστό που λες, ότι κάποιοι το ένα λεπτό, για μην λοιπόν, άντε πες, για να μην το... Γιατί αν το πω αυτό που θέλω, θα τελειώσουμε 3 η ώρα. Πάμε. Μπράβο, για να ολοκληρώσω λοιπόν. Είναι κρίμα λοιπόν να καθόμαστε και να λέμε εξυπνάδες. Εντάξει, ο Άρης φίλε αυτή τη στιγμή που ψάχνει να βρει στο μπάσκετ, ας πούμε, το δικό μου το 50 ευρώ, γιατί εγώ θα δώσω και 50 ευρώ, 100 ευρώ, γιατί έχω αρχίσει να το 20.000 ευρώ. Έτσι, εντάξει, βέβαια. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Τροχανά. Και 20, μπράβο, και 20.000 ευρώ έδωσα και στη Λέσχη πήγαινα και παντού πήγαινα και έλεγα, δεν πειράζει, ρε φίλε, 50 ευρώ το χρόνο για τον Άρη είναι. 70 ευρώ το χρόνο για τον Άρη, δεν με νοιάζει, να δω κάτι. Λοιπόν, τώρα αυτοί που έχουν τον Άρη, λοιπόν, είναι κρίμα να ψάχνουν να βρουν τη Motorola να πάρουν διαφήμιση, ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, ο μπασκετικός ο Άρης να έχει διαφήμιση 100 σουβλαντζίδικα, φίλε, και να παίρνει 500 ευρώ από κάθε σουβλαντζίδικο. Εντάξει, να ξυπνήσουνε. Να γίνουμε ρεαλιστές, λες, εντάξει, ναι. Να πούνε την αλήθεια στον κόσμο. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Του Άρη, το τελευταίο που είπες. Έτσι, έτσι, συμφωνώ απόλυτα στο τελευταίο, απόλυτα. Να είσαι καλά. Και ευτυχώς ο Βάση λόγω Καρυπίδη πήρε Bet Shop. Μα είναι και αυτό που είπαμε, ότι πέστε την αλήθεια στον κόσμο, δηλαδή. Τότε θα βοηθήσει. Μπορεί να μην μπορεί πολλά, αλλά ό,τι έχει θα βοηθήσει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλά είστε. Να πούμε 23-10-287-38. Καλησπέρα, φίλε μου, σε ακούμε. Λοιπόν, φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά από τις άλλες χρονιές, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ. Έχεις μπει σαν χώρα σε ένα άλλο μονοπάτι, όπως και όλος ο πλανήτης. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε γύρω μας κόσμος ο οποίος έχει λεφτά, τραβιέται και φεύγει. Κάνει την πάντα. Συμβόλαια μεγάλα δεν θα γίνουν. Και δεν πάνε να ζητάνε οι παίκτες ό,τι ξέρουν. Οι πρόεδροι δεν είναι ηλίθιοι. Για ένα λεπτό λίγο. Μιλάς και για μπάσκετ και για μπάλα για ένα από τα δύο. Και τα δύο, ρε παιδί μου, σου μιλάω επί το πλήστον το ποδόσφαιρο. Αλλά και στο μπάσκετ βλέπεις. Ο Γιανακόπουλος λέει, εγώ παιδιά, δεν μπορώ με κορονοϊό να ασχοληθώ. Κάνω μπάντα τώρα. Το βλέπεις. Βλέπεις δίπλα είναι στο σωματείο, το δίπλα που πέφταν τα τούβλα. Βιερίνια, δεν μπορούμε να σου δώσουμε τόσα λεφτά. Ναι, εντάξει, ναι, θα κλείσουν λίγο οι βρύσες. Βλέπεις, κύριε Κουέστα, ζητάς αυτά, αλλά ρε φίλε, εμείς μπορεί να παίξουμε φέτος τη χρονιά χωρίς κανέναν μέσα στο γήπεδο. Πώς θα τα δώσω στα 200. Έτσι. Δεν μπορώ. Λογικά αυτά που λέω. Άρα λοιπόν μπαίνουν σε ένα άλλο μπαίνουν οι ομάδες όλες σε ένα άλλο μονοπάτι άγνωστο, φίλε, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά που θα βγάλει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πλακώσει κάτι, να πούμε, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και να γίνει γης μαδιά. Εδώ παίζανε μπάλα μέχρι τώρα, να πούμε. Συμφωνώ. Πας σε μια Ευρώπη που δεν ξέρεις πώς θα είναι η κλήρωση, πώς θα κάτσει. Δεν είναι όπως παλιά, λες. Ναι, θα παίξω εκεί, ένα μάτς. Θα προχωρήσω, θα πω στον όμιλο. Εδώ τώρα που πας, να πούμε. Οι άλλοι παίζουν ακόμα τη χρονιά 19-20 και εσύ πάω παίξει 20-21 τώρα, να πούμε. Ό,τι να είναι γίνεται. Φοβερό. Άρα λοιπόν, εγώ για φέτος δεν έχω πολλές απαιτήσεις. Αυτό φαίνεται από όλες τις ομάδες και στην Ευρώπη θα φανεί. Τα λεφτά φέτος θα είναι λίγα και συγκεκριμένα. Και καλά κάνουν οι πρόεδροι, είναι επιφυλακτικοί στο να τα δώσουν, γιατί δεν ξέρουν ούτε από τα τηλεοπτικά τι θα πάρουν, ούτε από κόσμο να πάει στο γήπεδο, ούτε τίποτα. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή φέτος, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό τώρα, μια άλλη τελεία λίγο να ρωτήσω κάτι. Πώς το βλέπεις. Εάν βγάλει από εβδομάδα διαρκεία ο Άρης. Όχι, αν θα βγάλει. Θα βγάλει. Είπε σαν, θα βγάλει. Ναι. Είπε θα βγάλει. Ναι. Τι θα γίνει, για πέρα. Θα είναι επιφυλακτικός, ρε παιδιά, ο κόσμος. Όχι, λέω, το πάρει θα πάρει ο κόσμος διαρκείας. Θα δούμε τιμές και θα είναι επιφυλακτικός. Πώς θα το πάρει. Θεωρείς δηλαδή ότι δεν θα πάρει. Θα είναι επιφυλακτικός. Δηλαδή, εδώ θα βγάλει, αλλά μπορεί ο κόσμος να πει, δώσε μας και μια ρήτρα, ρε φίλε. Άμα δεν αφήσουν τον κόσμο μέσα, πώς θα το πάρω. Λένε για Οκτώβριο, Νοέμβριο εκεί μπας και... Λένε ρε φίλε, αν πάνε τα πράγματα κανονικά όπως πάνε τώρα. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά... Αν δεν πάνε καλά θα κλειστούμε μέσα πάλι. Τι, δεν το συζητάμε. Αυτό ακριβώς σου λέω. Μπορεί να μην κλειστείς μέσα, αλλά μπορούν να πούνε παιδιά... Χωρίς κόσμο, ναι. Παίξτε μπάλα, αλλά δεν θα έχει κόσμο στο γήπεδο. Το πιο λογικό είναι αυτό. Άρα λοιπόν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, φίλε μου. Γίνεται ένα πράγμα. Καταρχήν όλοι γίνονται οι ίδιοι, είτε είναι ο Πανιώνος είτε είναι ο Άρης, δεν υπάρχει έδρα. Τι έδρα είναι. Όχι, δεν υπάρχει. Άμα δεν έχεις κόσμο μέσα δεν υπάρχουν έδρα. Τίποτα. Άρα λοιπόν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Άρα λοιπόν καλά κάνουν. Όπως τα play-off δηλαδή με λίγα λόγια. Όπως τα play-off, τι είναι, τρούσαν οι έδρες, τα play-off.
Έτσι. Άλλο πράγμα μετρούσε στα πλέον, μόνο εκείνο χρειαζόταν. Τη σφυρίχτρα. Ναι, βέβαια. Οι έδρες δεν ήταν. Έτσι. Τι έδρες. Και ο Άρης που βασίζεται τέτοιο και στο μπάσκετ ειδικά. Στο μπάσκετ φαντάζεσαι να παίζει στο παλέρεση. Με ποια ομάδα θες να σε βάλω κόλλα. Την τελευταία παίζουν, την πιο χάλια. Χωρίς κόσμο. Τι έδρα είναι τώρα. Στον μπάσκετ όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα είναι και ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Μια που... Ακόμα χειρότερα. Εκεί είναι ακόμη χειρότερα. Και χρωστάμε κιόλας, έτσι. Εμένα με έκανε εντύπωση που ο Γιανακόπουλος επέλεξε την εποχή αυτή να σταματήσει. Λέει κάνε κράτη τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρεις τι ναι, αλλά το είχε πει από πέρσι όμως, έτσι. Το είχε πει από πέρσι, αλλά τώρα το σκέφτηκε και δεν την κατάλληλη εποχή. Μου κάνει περίπτωση οι διπλανοί γείτονες εδώ πέρα ότι τα λεφτά σταμάτησαν. Οπ, κάνουμε κράτη τώρα εδώ πέρα, σταματάμε. Ένα. Και βλέπουμε και εμείς να πούμε, βλέπεις Κουέστα ζητάει ένα νούμερο και λέει η διοίκηση κάτσε να δω, μπορώ να τα βγάλω πέρα, θα τα καταφέρω, κάτσε ρε φίλε, πώς θα τα δώσω αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν και άλλες ενάρκειες. Είναι τα πράγματα. Σωστά, ωραία. Λοιπόν, αυτά έχω να πω, παιδιά, είναι κάτι το πρωτόγνωρο που μπορεί και η Ευρώπη να το ζει. Ναι, σε αυτό, στη σκέψη ότι όλα είναι λίγο ευμετάβλητα τα πράγματα, έχεις δίκιο, δηλαδή... Προχωράνε και λίγο στα τυφλά, ιδιαίτερα στο οικονομικό κομμάτι. Αυτό πάρα είναι. Πολύ. Αλλά εντάξει, και κάποια σταθερά πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, όπως είδες, το είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, και για μένα είναι υπέρβαση αυτό. Είπε ο Καρυπίδης ότι του χρόνου. Ναι, πρόσεξε. Αν έχει το ίδιο budget, στην ουσία είναι αύξηση. Διότι, όπως και εσύ λες, και είναι, τα έσοδα θα είναι πολύ μικρότερα. Στην ουσία είναι σαν σίγουρα, να είναι αύξηση. Δεν ξέρω. Εντάξει, πολλά ακούμε και πολλά. Να δούμε. Έτσι είπε. Θα δούμε. Έτσι είπε. Ας τελειώσει με το άλλο το κομμάτι. Βέβαια. Τα άλλα τα κομμάτια. Βέβαια. Και μετά, αφού τα είπε, δηλαδή μου και τα διαθέτεις και θέλεις να τα βάλεις, εδώ θα σε έχει, δω να πούμε. Έχει μείνει ο κύριος Πορτίγιας. Ο κύριος Πορτίγιας, οι άλλοι έχουν συμφωνήσει. Πρώτα να τελειώσει αυτό, γιατί και αυτό έχει αργήσει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Έπρεπε να το έχεις τελειώσει. Πρέπει, αν όχι αυτές τις μέρες, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πρέπει να έχει τελειώσει το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, καλό βράδυ. Να σε καλά. Για χαρά, καλό βράδυ. Λοιπόν. Πάντως να πω ότι μέχρι αύριο θέλει να το τελειώσει. Αν όχι αύριο, σου λέω μέχρι Δευτέρα, ναι. Τρίτη πρέπει να τελειώσει, γιατί πραγματικά οι μέρες είναι λίγες. Αυτός, ρε φίλε, πραγματικά έχει και μούτρα και γράφει. Ο Πορτίγιας, ναι, ποιος, ναι. Τι γράφει. Αυτός ο Πορτίγια. Τι γράφει. 70 χιλιάρικα έχει παίξει. Μάλλον έκανε. Ναι. Έλυσε το συμβόλαιο και έπρεπε να πάρει 70 χιλιάρικα. Και βέβαια ο κύριος Κόντης, ο μεγάλος κύριος Κόντης, είπε: δυστυχώς αυτοί που δεν τον πληρώσανε να ψάξετε να τους βρείτε. Υπάρχει, νομίζω, ανάρτηση του κυρίου Κόντη. Ναι, εγώ τη διάβασα. Λοιπόν, που το στέλνω, μάλιστα λέει, και λέει δεν ότι απαντάει, μίλησε και μαζί του, αλλά δεν τον απαντάει. Ναι. Και λοιπόν, ότι είναι ντροπή αυτό που κάνει και ναι, αλλά είπε ότι αυτοί που δεν τον πλήρωσαν λέει να ψάξετε να τους βρείτε. Καλά, τα 70 χιλιάρικα δηλαδή να ψάξουμε, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει πάντως, τα 400 που ζητάει αυτό το παιδάκι που το φέραν εδώ και του κάναν αυτά τα λεφτά, αυτά τα λεφτά να υπογράψαν τέτοιο συμβόλαιο τριετές, δε φίλε. Εγώ πάντως, Γιάννη, για να πάμε και στο διάλειμμα, συγγνώμη, το είπα και χθες, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εκδικάσει, όντως δεν ήταν ο Άρης στην εκδίκαση, και όταν δεν είσαι, χωρίς να είμαι δικηγόρος, ό,τι λέει ο άλλος, είναι τελείως, ναι, θα βάζουν ο άλλος άμα πει, ξέρω εγώ, είμαι ο Μάρλον Μπράντο και το βλέπει, είσαι ο Μάρλον Μπράντο. Ναι, αλλά ξέρεις τι, όταν λες είναι δικαστήριο, εγώ επαναλαμβάνω, ούτε νομικά έχω τελειώσει, ούτε την κοινή λογική λέω. Ο άνθρωπος αυτός ζητάει ένα ποσό, έτσι. Δούλεψε τα 70 χιλιάρικα. Έφυγε από τον Άρη. Τα δούλεψε και πρέπει να τα πάρει μέχρι τελευταίας δραχμής, έτσι, τελευταίο ευρώ. Αυτός που εκδίκαζε την υπόθεση, ο δικαστής, συγγνώμη ρε φίλε, δεν τον είπε, εντάξει, 70 δούλεψε. Θέλεις όλο το ποσό. Μετά από εδώ, όταν έφυγες από τον Άρη, δούλεψες αλλού. Δούλεψε. Σίγουρα δεν του το είπε αυτό. Δεν έπρεπε να του πει δούλεψες αλλού. Να του πει ναι, δούλεψε αλλού, σε άλλη ομάδα. Γιατί ζητάς τα άλλα. Με ποια λογική ζητάς τα άλλα τα λεφτά. Δηλαδή, τι να κάνεις, πώς το λέμε, διπλοθεσίτης. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Όχι, φίλε, άκουσε με. Εγώ δεν ξέρω αν είναι τυφλή τώρα αυτά τα κλεισέ, τα λογότυπα. Δεν ξέρω αν είναι τυφλή. Εγώ λέω ένας δικηγόρος να με βοηθήσει. Αυτό. Που εγώ το σκέφτηκα ο Βλάκ στην Ξηροκρίνη. Αυτός που εκδίκαζε. Δεν να τον είπε όντως. Ζητάς 350 ρε φίλε. Αυτά είναι για 3 χρόνια. Πόσο έπαιξε και έπαιξε για τα 3 χρόνια. Όχι. Πόσο έπαιξε. 5 μήνες. Ωραία. Τα άλλα 2,5 χρόνια τι έπαιξες αλλού μετά. Έπαιξα. Πού έπαιξες. Στο Χαραβιακό, στη Νεάπολη και στην Πανταγιώς. Ωραία. Τότε γιατί δεν θα άλλα τα λεφτά εφόσον τα έχει πληρωθεί. Και μάλιστα και περισσότερα. Γιατί με ποια λογική ζητάς αυτά τα λεφτά. Δεν λέω κάτι παράλογο. Αν δεν είχε δουλέψει μετάλλου, δεν είχε δουλέψει. Μπορεί να μην είχε δουλέψει, όντως να τα ζητήσει.
Αυτά παρότι δεν τα δούλεψε στον Άρη, έχει δικαίωμα να τα ζητήσει. Είναι τεχνοκράτης, Ζάχο. Ήταν άνεργος. Ήταν άνεργος να τα ζητήσει. Δούλεψες. Και απάρει, ζητάς και αυτά που. Αυτά δηλαδή, που λες τώρα εσύ, έπρεπε να είχαμε ο δικηγόρος του Άρη να τα πει. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε δικηγόρος του Άρη, ο άλλος ο δικαστής που δίκασε εκεί δεν εμβάθυνε, Ζάχο. Βρήκε είναι... είδε ερήμην. Δίκασε, είδε συμβόλαιο τόσο. Yani δεν είναι εσύ, ναι, τα λεφτά τόσα δεν τα πληρώθηκαν. Δεν είναι να εμβαθύνεις, απλή λογική. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Γι' αυτό το, ναι. το παιχτάκι, ναι. αυτό το παιχτάκι, νομίζω ναι. στο Facebook, δεν ξέρω πού, στα social media. Στο Facebook. Είναι Άρης. Εντάξει, ναι, ναι. Και εγώ είμαι ΠΑΟΚ τώρα. Αν μπορούσε να είναι αυτός Άρης, είμαι και εγώ ΠΑΟΚ. Αυτό που σας έλεγα, ότι μας βαφκαλίζουν, τόσα χρόνια μας ποτίζουν. Μας ποτίζουν, μας υπνοτίζουν και εμείς, α, τι ωραία, τι καλά, τι πως, τι ωραία που τα λέει αυτός και τι, και μας εκμεταλλεύονται όταν έρθει η ώρα. Όπως και ο άλλος, και αυτός εδώ που πήγε στο Βάζελο, αυτός ναι, ο Ισπανάκος. Ναι, ναι, ο Βέλε. Ποιος, ο? Ο Βέλε. Α, ο Βέλε. Ο Ισπανάκος αυτός εδώ, ρε φίλε, δεν υπάρχει... Ο Ισπανάκος. Μεγάλη ηγεσία. Ο Ισπανάκος. Ο Ισπανάκος αυτός εδώ, το Ισπανάκος. Λοιπόν, όχι, γιατί έβγαινε και μας έβγαιναν οι άλλοι τραγουδάει τον ύμνο του Άρη και κάτι... Φιλέ, από εδώ και στο εξής, όχι, ρε, αν ακούσω κανέναν, ειλικρινά σου λέω, να βγαίνει και να μου φουσκώνει τα αυτιά και να μου το παίζει Άρης και να μου το παίζει αυτό, φιλέ, θα τρώει πολύ κράξιμο. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ μαζί σου. Προς υπογράφω, αγόρι. Ειλικρινά, περιμένω στη γωνία έτσι και ακούσω κάποιον. Να μου βγει να μου φιλήσει καμιά φανέλα, ξέρω εγώ, το σήμα της φανέλας. Και τι ωραία που τα είπε αυτός. Και τι ωραία που τα λέει. Και πάμε τελικό γιατί θέλουμε να πάρουμε το κύπελο. Θα πάρουμε το κύπελο. Και θα παίξουμε. Και θα τους φάμε όλους. Και αν ακούσω τίποτα τέτοια, φιλέ, θα πέφτει χοντρό κράξιμο από το εξής. Τέλος. Οκ, okay, Γεσίνο. Τελείως. Okay. Και Adam. Αυτό που είπατε προηγουμένως, κάποιος είπε, τι να τους κάνουμε τους τίτλους, τι να τους κάνεις τους τίτλους. Δεν μπορώ να βλέπω γιαγιάδες και παππούδες, ρε φίλε, στις παραλίες να μου τεντώνουν τις απλώστρες, να μου τεντώνουν τις κουβέρτες και τις πετσέτες. Γιαγιάδες και παππούδες και να μου το βγάζουν ότι ξέρεις πήγα παραλία, εγώ και είμαι Άρης και να μην βλέπω πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια γίνονται μόνο με τίτλους, κύριε. Αν το πήραμε χαμπάρι. Αν δεν το πήραμε χαμπάρι, θα πεθάνουμε και τίτλο δεν θα δούμε. Οκ, Νικόλα. Έγινε, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει, εμείς τα συζητάμε έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που λέει. Εσύ καλά, ρε, εσύ. Με κινητό είσαι μέσα τέτοιο, ρε. Για το Θεό. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Κάνε δουλειά σου, ρε. Κάνε δουλειά σου, ρε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα που δεν το κάναμε καν, έτσι, εδώ και 20 λεπτά. Αμέσως μετά να πω ότι θα πήραμε μια παράταση εδώ από τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Θα κάτσουμε λίγο παραπάνω, έτσι. Κάνετε δατάκι 20 λεπτό, οπότε το 23-10. Εσύ θα φύγεις. Πάρ' τον Μπούλογλου κατευθείαν. Άφησε τα λεφτά με το που φεύγεις. Εδώ στο γκισέ. Άφησε τα λεφτά. Εγώ θα κάτσω. Λοιπόν, το 2310, 287 και 38 θα είναι και πάλι ενεργό αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραίο το flashback που μας έκανες, Postman. Σ' άρεσε. Ωραίο το flashback. Έτσι είπαμε κάποια πραγματάκια. Γι' αυτό ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 2310 287 και 38. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια παράταση 15-20 λεπτών από τον Γιώργο Ζαγόρα. Θα εγώ πάμε. Εγώ θα σας χαιρετήσω γιατί υπάρχει ένα επίγοντα αντίβολο. Καλά κάνεις, καλά. Πάλι με γκόμενα. Ακούει η γυναίκα σου. Η γυναίκα σου ακούει. Ακούει. Είπε, μου λέει ο Γιώργος Ζαγόρας, δεν θα λες ο Γιώργος, ο διευθυντής, μου λέει δεν θα λες, μου λέει γκόμενα. Εντάξει, η γυναίκα. Μια άλλη γυναίκα εκτός τη γυναίκα σου. Έτσι. Τέλος πάντων, ωραία. Την κόρη μου. Άσε ρε βλάχο. Σε ξανεβάζω, ανεβάζω επίπεδο και το... Λοιπόν, 23, 10, 287 και 38. Επαναλαμβάνω, παράταση. Παίρνει η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα για ένα τέταρτο 20 λεπτάκια από τον Γιώργο Ζαγόρα. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμή. 23, 10, 287 και 38. Έχουμε όμως εδώ πέρα να... Δεν ξέρω τι είναι η άποψή σου. Έχεις, στον τοίχο δεν έχω. Μάλλον. Πραγματικά τι τους λέω για να γράφω στον τοίχο αφού δεν γράφεται. Καλά, την άλλη φορά. Και πίστευω ότι σήμερα θα έχουμε αρκετή τέτοια να σου πω όσον αφορά τον τοίχο. Για να δω. Εντάξει, είχαμε τα τηλέφωνα, οπότε γράφαμε. Να. Ο Μιχάλης. Καταρχήν η Αναστασία μας στέλνει καλή εκπομπή. Ναι, από το Μιχάλη το διάβασα ήδη. Το διάβασε στον αέρα. Ναι, βέβαια. Και εγώ τι έκανα. Καλησπέρα από Φραγκφούρτη, αυτό θα λες. Ναι. Το διάβασα. Όχι, στον αέρα το διάβασα. Εννοείται, δεν πήρες χαμπάρι. Χαμπάρι δεν πήρα.
Κάτι θα έκανα εκεί. Ξαναδιάβαστο. Δεν πειράζει. Όχι, δεύτερη φορά τι να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Μέχρι να έχουμε γραμμή, αν έχουμε. Ωραία. Τι λέει το ρεπορτάζ εδώ, στο Λαμπάο του Άρης βρισκόμαστε. Πρώτον, μπλόν ο Μέγερη. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ακουγόταν και γίνεται όσο περνάει και ο. 180 θέλει ο. Ποιο θέλει κάτι. Ο Χούλιαν. Ο Χούλιαν, ναι. Ναι. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ. 100 κάτι... θέλει ο Μέγερη. Είναι 80 χιλιάρικα, φίλε. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Δεν είναι στα 10-20 να πεις εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Θεωρώ ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Μπορώ να σου πω εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο. Θεωρώ ο Μέγερη. Λέω εγώ. Κι εγώ το ίδιο. Μαζί σου είμαι. Θεωρώ είναι στα ίδια κυβικά και λίγο καλύτερο. Οπότε... Ο Κουέστα έχει φοβερά σωματικά προσόντα, αλλά είναι πολύ αργό θεματοφύλακα. Θεωρώ ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Δηλαδή, ακόμη και να μείνει ο Κουέστα, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε έναν δεύτερο. Ο Μέγερη θα είναι πρώτο άμα το πάρει. Ναι, εντάξει, στο ίδιο επίπεδο θα είναι και οι δύο, θα μάχονται για την θέση του τερματοφύλακα, έτσι. Έτσι. Οπότε πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, να μην λες πήρε κόκκινη ή τραυματίστηκε όπως τραυματίστηκε φέτος ο Κουέστα και η επόμενη λύση να είναι ένας κόνος από κάτω. Εντάξει, για μην κρυβόμαστε πίσω από τα. Έτσι. Μιλάω για τον Έμαν. Γιατί ο Τσιλικίδης που πήγε στην Κύπρο έδειξε κάποια λίγο πραγματάκια, αλλά ήταν πολύ άπειρο. Θεωρώ πολύ κοντό τερματοφύλακα του Τσιλικίδης. Καλά. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν δύο σχεδόν στο ίδιο επίπεδο και θεωρώ ότι αυτοί οι δύο και ο Κουέστα θεωρώ το Μέγερη καλύτερο. Εγώ βέβαια. Θεωρώ το πρώτο πράγμα στα τερματοφύλακα Ζάχο είναι το σωματότυπο. Δηλαδή. Ναι. Πλέον έχουν αλλάξει οι καιροί. Πρέπει να έχει ο τερματοφύλακα ύψο πάνω από 1,90 για μένα. Εκεί πρέπει να είναι, να υπολογίζεται. Ναι. Για να έχει αυτές τα σωματικά προσόντα ώστε να μπορεί να μπλονζάρει, να πέσει, να κάνει. Τώρα, όλα τα άλλα δουλεύονται. Ναι. Τα σωματικά προσόντα όμως δεν δουλεύουν. Άρα λες εσύ ότι λέμε τώρα, μένει ο Κουέστα που σε αυτά τα ποσά που ζητάει δύσκολα το βλέπω. Εγώ να μένει. Θεωρώ είναι πολλά. Ναι, τέλος πάντων μένει. Υποχωρεί και μένει. Ναι, ναι. Και έρχεται ο Μέγερη, θεωρείς ότι θα είναι ο Μέγερη πρώτος, έτσι. Εγώ θεωρώ θα είναι ο Μέγερη. Εκτός βέβαια αν του φάει τη θέση. Και θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Έτσι. Και πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμό και γενικότερα σε όλες τις θέσεις, έτσι. Πάμε στο φίλο όμως να ακούσουμε τη δική του άποψη. Καλησπέρα. Ζαχό. Ναι. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης. Καλησπέρα και στον άλλο το φίλο. Ναι, καλησπέρα και στο Γιάννη. Γεια σου. Από Καβάλα τηλεφωνώ, φίλε μου. Ναι, το όνομά σου. Και χάρηκα πολύ γιατί. Μινάς. Έλα, Μινά. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά και χάρηκα πολύ γιατί τυχαία άκουσα στο ραδιόφωνο και χάρηκα πολύ που κάνετε ένα μετά. Γιατί οι άλλοι δεν υποφέρονται, εντάξει, το λέω αυτό τώρα. Εννοείς, μας ακούσε ένα λεπτό. Μέσω Space 92,2. Ναι, σας ακούω. Ωραία, μπράβο, ωραία. Και ναι, άλλαξα συχνότητα. Δηλαδή, μόλις το ανακάλυψα, δεν υπάρχει για μένα το άλλο το ραδιόφωνο. Έλα, μην σας ακούμε τότε. Εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων, σε αυτό που αναφέρθηκε πριν ο ηγεσίας για το θέμα του Πορτίγια, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε και πιο πριν στην εκπομπή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μετά το 2-2 στην Τούμπα, δεν ξέρω αν είδες το προφίλ του στο Facebook. Ω, δεν τον έχω, φίλε. Γενικά και νυν και πρώην παίκτες δεν θέλω να έχω. Εκτός ελαχίστων δεν ξέρω. Ιδιαίτερα όταν είναι νυν, όταν μπαίνει στην ομάδα, δεν θέλω να έχω κανένα φίλο από αυτούς. Ναι, όχι και με το δίκιο σου, γιατί ο συγκεκριμένος ανέβαζε μία είναι η πόλη και ένας είναι ο Θεός. Ναι, δηλαδή μιλά πολύ οπαδός. Συγκινηθήκαμε τώρα. Ναι, και όπως και συγκεκριμένα ο Βέλετ, δηλαδή ρε Βέλετ. Βάζει μπροστά το παιδί σου που ο Θεούλης να το έχει καλά και όλα τα παιδιά του κόσμου. Ναι, βάζει το παιδί σου μπροστά να φύγει στην Αθήνα και την άλλη μέρα με κάνει προσφυγή για 70 χιλιάρικα. Δηλαδή δεν τρέπεστε καθόλου. Μινά, αυτό που είπα για τον κύριο Γκουλιέλμο ισχύει και εδώ. Την αλήθεια, φίλε, δεν έχει βέλετε να φοβάσει τίποτα. Μου δίνει ο Παναθηναϊκός 100 χιλιάρικα περισσότερο, είμαι επαγγελματίας. Θα πάω εκεί. Η αλήθεια σε λυτρώνει. Δεν θα σου πει κανένα τίποτα. Λέω εγώ, θα σε πούνε άλλα ελάχιστοι. Έτσι, να πας ρε φίλο, αλλά τώρα αυτά τα οπαδηλίκια και αυτά. Ναι. Είχε δίκιο ο Γεσέα. Και όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Δηλαδή ρε φίλο ήταν αρχηγός της ομάδος. Φορούσε το περιβραχιόνι. Ναι, δηλαδή δεν είναι έτσι ένας απλός ο οποίος πέρασε και έφυγε. Δεν χρειάζεται αποτελεί παρελθόν να είναι καλά υγεία να έχει. Όχι, ο τρόπος που έκανε, που αντέδρασε, θεωρώ ήταν κατάπτυστος. Άστο, κατάπτυστος μιλάμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή σε αγαπήσαμε, σε στηρίξαμε, σε βοηθήσαμε. Δεν μετράνε αυτά, φίλε μου. Τέλος πάντων. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Εγώ στεναχωρέθηκα πολύ που το έκανε ο συγκεκριμένος. Έτσι ακριβώς. Και εγώ το ίδιο. Για το Πορτίγια δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πλέον δεν το βλέπω. Για το Πορτίγια δεν με ενδιαφέρει. Να πάει να τα πάρει από το Σκόρδα, φίλε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι. Δεν τον έκλεισε ο Σκόρδας. Ο Αθανασιάδης τον έκλεισε. Ο Αθανασιάδης, τέλος πάντων. Ο Αθανασιάδης. Και εγώ αν με έλεγε, θα έλεγα. Και εγώ Σκόρδα θα έλεγα, αλλά έχει δίκιο. Ο Αθανασιάδης τον έκλεισε. Είναι του κύριου Αθανασίου. Ωραία, 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 Μινά.
Ναι, όχι, πες, πες, καλά, όχι, 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 πες, κλείσε με αυτό που θες να πεις, δεν είναι, έχουμε. Τίποτα, τίποτα, τι να πω, αυτό εδώ, Καβάλα, Παργανάρα, Γουστάρα, που να ξέρεις. Να σε ακούμε, και είμαστε τότε... πολλοί να πούμε και δεν μασάμε και τίποτα. Έτσι ρε Μινά, έτσι Αργιανάκι μου, έτσι. Μινά, να σε ακούμε και πιο τακτικά, έτσι, εδώ θα είμαστε. Έτσι, έτσι, και θα ξαναμιλήσουμε, να σε καλά, Παργανάρα, καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα, εσύ φύγε, πάρ' τον μπούλο. Να καληνυχτήσω τους φίλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Ευχαριστώ, πεθάνανε αίρεση. Άσε τώρα το 10 ευρώ, 15 ευρώ, γιατί έχουμε και ανάγκες, καταστραφήκαμε με το κομπιούτερ. Κάτσε βρε, πού πας. Να, κάτσε σου λέει. Ποιος είναι. Περίμενε. Περίμενε. Καλά σου λέει. Κοσμάς. Κοσμάς. Εγώ πήρα να πω ένα γεια. Ο Κοσμάς είναι φίλος. Έλα Κοσμά, έλα αγόρι. Ένας φελός εσύ, ένας ο Κοσμάς, δύο φυγέτε τώρα και δύο. Πω ρε φίλε, πόσο καιρό έχω εδώ ρε. Που δεν το βλέπεις, στο τηλέφωνο. Κοίταξε, μα... Μ' άκουσες την τελευταία φορά που ξανακάνατε με τον Ζάχο. Ναι, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Ένα... πριν από 4,5 μήνες. Α, έδεσε το γλυκό, να ετοιμάζουμε μετά ναι, αντισηπτικά τώρα, τόσο, εντάξει. Πω, πω, τέλεια. Δεν πειράζει, αν την πήγαινε αγόρι μου, γιατί μην πέσει καμιά παντόφλα και έχουμε άλλα. Την κόρη πάει να πάει. Κοσμάκο, χάρηκα πάρα 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 πολύ. Το ίδιο είναι. Εγώ πάλι έγινε αγόρι μου. Καλό βράδυ στο ακροτήριο του Λίμπερου. Έγινε τον Μπούλο. Άντε αγόρι μου. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Έλα ρε Κοσμά, πάμε. Γειτονάκι μου που είσαι εσύ, τι κάνεις. Να με μωρά, να, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα, μου άρεσε από... άκουσες τι λέει, να με φαίνεις λέει να σου ανεβάζω εκπομπές, prime time μιλάει εδώ, μην το... Έγινε ναι, για να θα τα πούμε φίλε, καλό βράδυ. F16 και αερομαχία. Θα πάμε, αερομαχίας, ο αερομαχίας. Ο αερομαχίας. Πάμε. Λοιπόν, ωραία εκπομπή λοιπόν σήμερα, ανταλλαγή έτσι, έτσι, νομίζω απόψεων, είναι... όμορφα, ωραία, χωρίς πώς το λένε εκείνα τα αργιανόμετρα, τα πράγματα. Ναι, έτσι πρέπει. Σιγά σιγά πρέπει να οριμάζουμε. Σωστό. Θα πρέπει. Τώρα, βέβαια, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Πού να ξεκινήσει, όπως λες και εσύ. Νομίζω, Κοσμά, νομίζω το σημαντικό αυτή τη στιγμή για μένα, έτσι, για τη δική μου οπτική γωνία, είναι το μπάσκετ, να σου πω. Αυτή, το σήμερα. Σήμερα. Γιατί... Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Θα πρέπει φίλε ο ΑΣ να βρει επιτέλους έναν τρόπο. Θα μου πεις τώρα καλά γιατί να κανακόψουν το λαιμό τους. Δεν λέω αυτό, αλλά να μπορέσεις να κινήσεις τα νήματα. Θα πρέπει να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Να πεις ελάτε εδώ παιδιά, βγείτε προς τα έξω. Ο Άρης πωλείται σαν ομάδα, έτσι. Ψάχνουμε έναν μεγάλο μέτοχο να πάρει την ομάδα. Έχουμε και αυτά τα 4,5 εκατομμύρια στο κεφάλι μας, τα οποία μπορούμε να είναι ρυθμισμένα όμως και σιγά σιγά πέμπουν, γιατί δεν είναι όλα ντουκού, έτσι. Καλά, αυτά, ναι, είναι, δεν είναι ναι. Όλα άμεσα απαιτητά, λοιπόν, εντάξει. Μπράβο. Λογικά είναι αυτό. Λοιπόν, τα μπάν είναι τα απαιτητά, γιατί πρέπει να κάνεις και μεταγράφες, δεν μπορείς να έχεις και ομάδα φέτος. Ακριβώς. Και θα συμφωνήσω και θα επαυξάνω σε αυτό που είπες, ότι εάν δεν μπορείς να βρεις έναν που κάνει καφέδες για την ομάδα σου. Να προσελκύσεις ένα τέτοιο ναι, που αυτούς, που δηλαδή το Κόφιλαντ, ας πούμε, και δεν θέλω τώρα να προσβάλλω τον άνθρωπο, τον επιχειρηματία, μια χαρά τα πάει ο άνθρωπος. Αλλά αυτούς κάποτε ο Άρης τους είχε απλά για διαφήμιση στις πινακίδες. Ναι, αλλά να μην μένουμε εκεί, Κοσμά, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει. Μπράβο. Αλλά μην μένουμε εκεί. Λοιπόν, και έτσι δεν πρέπει να μένουμε και όπως λέω πάντα έχουμε παραμείνει σαν οι αριστοκράτες με τα τρύπια παπούτσια ναι. Και τις τρύπιες παντόφλες. Ξεπεσμένοι, ναι. Ξεπεσμένοι εντελώς, ας πούμε, και εκείνη η υπερηφάνεια μας δεν μας αφήνει να το καταλάβουμε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε, να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε «ΟΚ, παιδιά, restart, πρέπει από την αρχή να στηθεί η ομάδα όπως πρέπει να στηθεί μια ομάδα». Τι σε κυνηγάνε, τι γίνεται. Έχουμε εδώ από το πρωί, είναι μια ταλαιπώρια είναι σήμερα η πόλη. Πολλή κίνηση, ένα πράγμα, κάνουν κάτι, εδώ ξέρεις κάνουν διαμαρτυρία, ας πούμε, πορεία. Βγαίνουν τα φορτηγά, ξέρω κάτι, τα λίγες να πούμε, και καμιά 500 φορτηγά. Έκλεισε όλη η πόλη από το πρωί. Μιλάμε, ξέρεις και η Στουτκάρδη είναι 16.000 φορές χειρότερη από τη Θεσσαλονίκη. Και είναι και πιο μικρή πόλη. Και πάμε, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, στα δικά μας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από την αρχή όλο αυτό το πράγμα και να αρχίσουμε σιγά σιγά να στείλουμε έναν Άρη από την αρχή του. Θα πρέπει να βγει προς τα... Υπάρχουν, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα έχουν τη διάθεση, έστω τη διάθεση, από εκεί πέρα μετά τον Πέρις και τον Ψινς, να πάρουν τον Άρη. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πάρει με τον, το Μακεδονικό και να μην... βάζουν και λεφτά εκεί πέρα. Έτσι, και ο Άρης με εκείνα τα λεφτά πέρσι θα έκανε, ας πούμε, μια καλή ομάδα, ας πούμε. Λοιπόν, ή τον Προμηθέα, δεν νοείται αυτό το πράγμα. Άρα
κάπου αλλού κολλάει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο όπως είπες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή όμως να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έτσι. Το τι φταίει και δεν υπάρχει ο επενδυτής στον ΑΕΚ και έρχονται οι επενδυτές που μόνο κάποιοι θέλουν να έρχονται. Ωραία. Αυτά είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, ας πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο όμως, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και όπως λέει και το τέτοιο, του Κέσαρη Κέσαρη. Ο Καρυπίδης, όπως και αν έχει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, έτσι. Πληρώνει κάτι το οποίο δεν ήταν δικό του, κακά τα ψέματα, βάζει όμως το χέρι στη τσέπη και προσπαθεί να το φτιάξει. Με ό,τι λάθη και αν έχει κάνει, θα πρέπει ούτε να προσωπολατρούμε ούτε και να λιδωρούμε όμως. Γιατί αυτό γίνεται στον ό,τι βλέπουμε να κρίνουμε και πάντα να είναι η κριτική, να είναι έτσι. Ό,τι βλέπουμε. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, να μην είναι καταστροφολογική και να μην είναι πεσηματική. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν μιλάμε, ας πούμε, και κρίνουμε τον πρόεδρο του Άρη, ο οποίος θα πρέπει να δούμε ότι. Και εγώ από την αρχή τουλάχιστον το έχω πει χίλιες φορές, έτσι. Και δεν είναι κολοτούμπα αυτό που λέμε. Α, τώρα τι κάνεις κολοτούμπα. Όχι, ρε παιδιά. Άλλο έβλεπα πριν 2 χρόνια. Σήμερα βλέπω κάτι άλλο. Είναι λογικό, δηλαδή τι θα πει. Πρέπει να μείνω, δηλαδή, επειδή τι έκανε πριν από 2 χρόνια, τι άποψη είχα για έναν άνθρωπο πριν από 2 χρόνια, πρέπει να συνεχίσω να την έχω την ίδια. Όταν βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αλλάξει. Έτσι πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και βλέπω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί. Φέτος θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κακά τα ψέματα, όπως είπε και ένας φίλος πριν που άκουγα, πραγματικά πολύ ωραία το έθεσε, ότι με τον κορονοϊό και αν δεν υπάρχει ο κόσμος στα γήπεδα και όλα αυτά εδώ και αν τυχόν και μας έρθει κανένα δεύτερο κύμα τον Οκτώβριο ή όποτε θα έρθει και αν θα έρθει, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Σκέψου λοιπόν ότι πιστεύω δηλαδή ότι ο Καρυπίδης αυτά όλα τα έχει βάλει με στο μυαλό. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει στον αέρα. Αυτά είναι δεδομένα έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τέλος χρονιάς λοιπόν, δύσκολα κόσμος. Έτσι λένε αυτό, τώρα Οκτώβριο-Νοέμβριο πιθανόν κάποιοι να ανοίξουν λίγο την κάνουλα, να τρέξει λίγο νεράκι, να αφήσουν λίγο κόσμο. Καλά, ναι. Καλά, εντάξει, δεν αλλάζει κάτι αυτό το λίγο. Δηλαδή εμείς τον κόσμο δεν το θέλουμε στο γήπεδο μόνο για να δείξουμε ότι έχουμε κόσμο ή για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, το θέλουμε για να ενισχύσει και την ομάδα. Όπως είπε λοιπόν και ένας φίλος πριν, ότι πλέον τα συμβόλαια παγκόσμια, γιατί βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι τα ίδια. Δηλαδή, ρίξτε μια ματιά εσείς τουλάχιστον που τα έχετε όλα μπροστά σας και βλέπετε και ξέρετε πού να τα ψάξετε. Δείτε λοιπόν τι συμβόλαια κάνουν πλέον οι μεγάλοι παίκτες, μεγάλα ονόματα σε σύγκριση με τα περσινά. Το ποδόσφαιρο γενικά ξαναγυρίζει σε εκείνη την φάση που ήταν μη επαγγελματικό, που ήταν ερασιτεχνικό γενικά. Έτσι. Με ένα μικρό μισθό είσαι ένα επιβιώνεις, θα παίξεις μπάλα, φίλε. Το χόμπι σου κάνεις το κάτω-κάτω. Το ποδόσφαιρο έτσι ξεκίνησε, παιδιά. Το ποδόσφαιρο ήταν χόμπι. Εντάξει, άλλο αν μετά πέσανε κάποιοι παχυλοί μισθοί και αρχίσαν να πέφτουν τα συμβόλαια, τα τρελά, να πούμε, και οικονομούσαν οι ποδοσφαιριστές. Ωραία, εντάξει, καλά κάνουν, αλλά δεν πάβει όμως να ξεκίνησε από ένα χόμπι. Κανένας δεν ξεκίνησε το. Κανένας όμως. Να μου βρεθεί ένας να μου το πει, εγώ την άλλη μέρα θα σταματήσω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Αν μου πει ένας ότι ξεκίνησε από τα νιάτα του να παίζει ποδόσφαιρο γιατί είχε σκοπό να γίνει επαγγελματίας για να βγάλει λεφτά, όπως δηλαδή λέμε, ξέρεις, εγώ από μικρός θέλω να γίνω γιατρός. Μπορεί να το έχει σαν στόχο, δεν ήξερε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Σαν στόχο μπορεί να το έχει στο μυαλό σου, έτσι. Δεν υπάρχει σε κανένα μυαλό αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι χόμπι, φίλε, είναι παιχνίδι, είναι κάτι διαφορετικό. Απλά. Με τα χρόνια και με το πέρας των χρόνων το έχουμε αναγάγει, ας πούμε, σε επάγγελμα. Που δεν θα έπρεπε. Για μένα προσωπικά, αν με ρωτάς, εγώ αύριο κιόλας, αν μου πεις αν ήταν στο χέρι μου, τέρμα, ποια συμβόλαια, τίποτα, αγόρι μου. Πάω να δουλέψεις, θα έρθεις να παίζεις και μπάλα και τελειώνει η υπόθεση. Αυτή είναι η μπάλα. Εντάξει, έτσι ήταν το ποδόσφαιρο για να μπορείς και να το αγαπάς. Εντάξει, και έγινε επαγγελματικό όμως και αλλάξαν όλα αυτά που λες. Έχουμε ξεφύγει, τώρα είναι δύσκολο να κάνεις τέτοιο πισωγύρισμα. Είναι λογικό. Εγώ απλά θέλω να εφιστήσω την υπομονή στον κόσμο. Αυτό δηλαδή, όπως και εγώ από προσωπική μου άποψη το λέω, έτσι, ότι πρέπει να κάνουμε φέτος υπομονή και να στηρίξουμε. Δηλαδή, και κλείνω με αυτό, τα διαρκείας, παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εισιτήριο για να πάμε απλά να δούμε ένα θέαμα. Είναι λάθος το σκεπτικό να έχουμε έτσι τα διαρκείας στο μυαλό μας. Πρέπει λίγο να κοιτάξουμε, αφού θέλουμε να ζηλεύουμε τα ξένα πρωταθλήματα, πώς το έχει στο μυαλό του ένας Γερμανός παράδειγμα το διαρκείας. Ναι. Είναι το στάνταρ έξοδο, όπως είναι οι διακοπές του το καλοκαίρι, ότι αυτό είναι η ενίσχυση της ομάδας. Πάω δεν πάω στο γήπεδο, έχω το διαρκείας μου, γιατί
και στηρίζω την ομάδα με αυτά τα λεφτά, είναι δηλαδή κάποια λεφτά που θα στηρίξω την ομάδα, αλλά δεν είναι το αν θα πάω στο γήπεδο και πρέπει να κάτσω να το μετρήσω. Αν δω τόσα παιχνίδια, Κοσμά, θα πληρώσω τόσο στο εισιτήριο. Και... Σωστά είναι αυτά που λες, αλλά είπες, γιατί συνέχεια όταν λέει κάποιος αυτό το επιχείρημα. Είναι ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, ναι, ακριβώς. Ότι είναι σωστό αυτό που λες και έτσι πρέπει να είναι, αλλά είδες, είπες, ο Γερμανός δεν το σκέφτεται έτσι. Ο Γερμανός όμως, γιατί πάντα υπάρχει απάντηση σε αυτό, έτσι. Ο Γερμανός όμως, πρώτον, πάει σε ένα γήπεδο. Να ξεκινήσω από τα βασικά, έτσι. Το είπαμε προχθές. Εντάξει, πάει σε ένα γήπεδο που θα πάει να κάτσει στη θέση του με το παιδί του. Ένα λεπτό, γιατί πήγα, ένα λεπτό πριν αρχίσει το ματς. Αν έχει αριθμημένη θέση, γράψει, θα πάει εκεί που είναι. Δεν θα, είναι, δεν θα κάθεται κανείς άλλος. Θα πάει να φάει στο διάλειμμα, δεν θα τον πατάνε το κεφάλι. Θα πάει στην τουαλέτα και δεν θα κολλήσει τύφο, δεν ξέρω τι, ποια άλλη ασθένεια. Μην το πλατιάζουμε τζάμπα, το είπαμε και προχθές, άκουσα που το έλεγες. Αλλά σου έγραψα και σε μήνυμα προχθές και σου είπα, ναι, όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα διαρκείας και οι πρόεδροι δηλαδή που αναλαμβάνουν τις ομάδες, ότι τα διαρκείας δεν πρέπει να είναι το ποσό που θα πληρωθούν συμβόλαια. Πρέπει να είναι για να φτιάχνετε το γήπεδο. Έτσι, αυτό είναι ο σκοπός των διαρκείας, για να συντηρούνται τα γήπεδα, για να συντηρείται το προσωπικό, όχι για να πληρώνετε οι παίκτες. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά για να φτάσουμε να ζητάμε όμως και την τουαλέτα, θα πρέπει όμως και εμείς να δείξουμε κάτι παραπάνω. Αυτά, Κοσμά, αυτά ήταν και τα συνοδευτικά. Μετά, έτσι. Αυτά ήταν, και να πετούμε. Λίγο. Να πετούμε. Ενώ Ζάκο, αυτά ήταν, να πετούμε. Αυτό ήταν το τέτοιο και το σημαντικότερο, που αυτά είναι τα... Για μένα το πρωτεύον, αλλά το σημαντικό είναι και εκεί ο οπαδός της Kaiserslautern που ήταν β' εθνική και ανέβηκε, πήρε πρωτάθλημα. Και ήξερε ότι εφόσον πάει για πρωτάθλημα, δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Και μην ξεχνάς. Οπότε κάτι το ένα μαζί με το άλλο, σου λέει ο άλλος, έχω και την κρίση. Όχι, ρε φίλε, δεν θα δίνω και 20 ευρώ εισιτήριο για να πάω να δω Άρισα Χαρναϊκός, παραδείγματος χάρη. Κατάλαβες. Όλα παίζουν ρόλο. Βγάλε ένα διαρκείας ενιαίο, Καρυπίδη, αν νομίζουμε ότι θα είναι δύσκολα με τον κόσμο. Βγάλε το κάπως ένα ενιαίο, 50 θα είναι, 60 ευρώ ξέρω εγώ. Αλλά να πάμε όλοι αυτοί που πήραμε πέρσι διαρκείας, να πάρουμε 7.000 διαρκείας. 7.000 έστω και φέτος. Είναι ένα βήμα προόδου. Να πάμε να το πάρουμε και ας μην πάμε να δούμε, ρε παιδιά, το μάτσα από κοντά. Τι να κάνουμε, δηλαδή κάπου λίγο να καταλάβουμε τι χρειάζεται η ομάδα, ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να πάμε κι εμείς, γιατί πάντα λέμε ότι αν κάποιος προσπαθεί κι εμείς να μας κοιτάξει με ένα μάτι, εμείς τον κοιτάξουμε με δύο. Αφού μας κοιτάει κι αυτός με ένα μάτι, ας κοιτάξουμε κι εμείς με δύο. Αυτό θέλω να πω. Και το ξαναλέω, όχι προσωπολατρίες, ούτε καρυπηδικός είμαι, ούτε τίποτα, και το έχω αποδείξει άλλωστε στο μέλλον και δεν έχω κανένα λόγο. Δεν υπάρχει, παιδιά, για να καλή το κλείσουμε. Νύχτα. Να σε καλά, Κοσμά. Όταν λέμε μία άποψη, μία σκέψη μας, μην το. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε να νιώθουμε ενοχή, ούτε επειδή αυτό συμφωνεί ή με καρυπηδικό. Μην το βάζουμε τα μπέρα. Αυτό πιστεύεις, τι θα πει με καρυπηδικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή με το οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έβαλες την ταμπέλα στο τέλος. Και δηλαδή αν κάποιος που είναι καρυπηδικός, ό,τι λέει είναι λάθος, ή αν είναι αντικαρυπηδικός, ό,τι δηλαδή προσάπτουμε αρνητικό είναι λάθος ή ό,τι θετικό είναι λάθος. Το είπες και εσύ προηγουμένως, Κοσμά. Πρέπει να μάθουμε ό,τι βλέπουμε να σφυρίζουμε. Αυτό σημαίνει για μένα κριτική σωστή. Όχι ότι ό,τι και να κάνει ο Καρυπίδης επειδή δεν το γουστάρω είναι λάθος, και απ' την άλλη ό,τι κάνει ο Καρυπίδης επειδή το γουστάρω είναι σωστό. Τι θα πει δεν είμαι καρυπηδικός? Νομίζω σε όλες τις ομάδες λίγο που υπάρχει. Στον Άρη όμως αυτό είναι πραγματικά, αγγίζει ένα ποσό τεράστιο. Και έχουμε πάντα αυτή την τέτοια, οι Αριανείς, να χωριζόμαστε σε δύο μέρη. Μην τα αναλύσουμε, μην πω τώρα τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Λοιπόν, θα πάρω όμως και τον φίλο, γιατί καλή είναι ο τελευταίος φίλος να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας, αν θέλετε. Γιάννης. Έλα, Γιάννης, ακούμε. Ο Κοσμά θα λέει πολύ σωστά. Mm-hmm. Θα λέει ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γερμανία. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι, αυτό το είπα κι εγώ. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Άσχετα με το εισιτήριο. Εντάξει, μπορεί και εγώ να είμαι ένας από αυτούς που δεν μπορεί να παίζω Άρη στο Χαριλάου και να είμαι εγώ σε μια καφετέρια της Θεσσαλονίκης για να το βλέπω. Είτε θα το δω καθόλου ή θα είμαι στο γήπεδο, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Πέρα από αυτό, εγώ σκέφτομαι και κάποιους άλλους που γυρνάνε και λένε, ρε εσύ, παίζει ο Άρης, ξέρω εγώ, με τη Λαμία. Και κοιτάζει και βλέπει, παίζει, ξέρω εγώ, ο Φωτιάδης ή παίζει, ξέρω εγώ, ο Καρακίτσος, ποιος παίζει. Ναι. Και πας σαν το, σαν το πρόβατο στη σφαγή. Είναι κάποιοι που ξενερώνουν μόνο με το, ναι, ότι ρε εσύ θα πάμε και θα βγάλουμε χολή. Εννοείσαι... Θα βγάλουμε χολή, ναι, όχι για την ομάδα, όχι για την ομάδα, για τη βρωμιά που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Γιατί ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις σε αυτή τη χώρα, να φέρεις το Ρονάλντο και το Μέση μπροστά, θα παίξουν τρεις αγωνιστικές, γιατί τις υπόλοιπες θα βρούνε μια κόκκινη να τους κάνουν. Εδώ βγήκε το VAR. Ναι. Εδώ, συγγνώμη, βγήκε, ναι, το VAR και με το VAR προσπαθούν να σε ακυρώσουν και προσπαθούν να μετρήσουν στον αντίπαλο κάτι. Δηλαδή είναι απίστευτο στη χώρα μας αυτό που συμβαίνει. Ωραία. Μετά, πώς μπορείς να προσελκύσεις κάποιον να πάει στο γήπεδο όταν τον ξενερώνεις, βλέπεις, ναι, το βίντεο και λες δεν μπορεί εγώ να βλέπω κάτι άλλο και αυτός να βλέπει κάτι άλλο. Βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Και, ναι, αυτός παίρνει μια άλλη απόφαση ενώ πρέπει να πάρθει μια άλλη απόφαση. Αυτό Γιάννη είναι αυτό που είπα στον κοσμό, ότι η Καζασλάντο παραδείγματος χάρη, γιατί αυτό το παράδειγμα είναι το πιο φωτεινό, έτσι, ανέβηκε από τη Β' Εθνική και πήρε την επόμενη χρονιά πρωτάθλημα στη Γερμανία. Έτσι, η Καζασλάντο, δεν σου είπα κάμα η Ντόρτμουντ ή η Μπάγεν ή κανένας άλλος. Ναι. Η Καζασλάντο, αυτό το είπα εδώ, δεν μπορεί να συμβεί. Είναι αυτό που περιγράφεις. Είναι αυτό που περιγράφεις εσύ τώρα, αυτό το πράγμα. Βέβαια, απ' την άλλη, πρόσεξε, επειδή ξέρουμε σε ποιο περιβάλλον παίζουμε και εμείς και συμμετέχουμε, σε ποιο πρωτάθλημα συμμετέχουμε, πρέπει και εμείς, αν όχι τα λάθη μας να τα πάμε στο μηδέν, που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να τα ελαχιστοποιήσουμε, σχεδόν να τα μηδενίσουμε. Κάνε εσύ ό,τι περνάει από το δικό σου χέρι καλά, πρώτα, και μετά έχεις κάθε δικαίωμα να φωνάζεις για αυτά που λες εσύ. Όταν όμως εσύ ο ίδιος κάνεις, βάζεις αυτογκολ και κάνεις λάθη, βρίσκουν και πατήματα οι άλλοι να σου λένε διάφορα, έτσι. Κάνε εσύ σωστά αυτό που περνάει από το χέρι σου, έτσι. Και μετά μπορείς όλα αυτά να τα αναδείξεις ακόμη περισσότερο. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς τώρα, τέλος πάντων. Η μεγάλη συζήτηση είναι... Ναι, ξέρεις τι, είναι μεγάλο το πρόβλημα στη χώρα μας. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει ατιμωρησία. Υπάρχει τιμωρία και ατιμωρησία επιλεκτικά. Ωραία. Κάνω λάθος. Όχι, ναι. όχι. Δεν κάνεις λάθος. Περιγράφεις... Είπαμε, περιγράφεις παραμέτρους που ισχύουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν κάνεις λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Γιατί το ίδιο παράπτωμα που μπορεί να κάνει κάποιος άλλος, εάν το κάνεις εσύ την επόμενη εβδομάδα, έτσι, θα φας τρεις αγωνιστικές και ένα παχουλό πρόστιμο. Τα ξέρουμε. Αυτά είναι γνωστά όμως, Γιάννη. Είναι γνωστά αυτά. Ναι. Και για να μπορέσεις αυτά τα πράγματα να τα εκμηδενίσεις, πρέπει και εσύ να είσαι δυνατός οικονομικά. Ο Άρης δεν είναι δυνατός οικονομικά. Δεν έχει έναν παράγοντα ο οποίος θα μπορεί αυτά τα πράγματα να τα νικήσει, να σου πω, για να μην σου το πω διαφορετικά, έτσι. Δυστυχώς, ναι, ή ευτυχώς. Δυστυχώς, ναι, ή ευτυχώς, έτσι. Δυστυχώς για μας, γιατί είπαμε αυτούς τους κανόνες έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ή παίζεις με αυτούς τους κανόνες ή δεν παίζεις καθόλου. Ή μπαίνεις στην αρένα και λες αυτοί είναι, τους ξέρω και παίζω, ή δεν παίζεις, φίλε. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Δεν υπάρχει. Δες λίγο στην πλευρά κάποιου χι οπαδού, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Κάποιου χι. Δεν μιλάμε Αριανού, που ο Αριανός, θεωρώ ότι ο Αριανός πόνεσε πιο πολύ από όλους τους υπόλοιπους, αλλά θέλω να σου πω έναν οποιοδήποτε υγιή οπαδό. Έτσι. Ωραία. Υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχουν ας πούμε τα δικαστήρια, υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Έτσι. Άσχετα αν μας αρέσουν, ναι, ναι, ή όχι. Όταν παίρνει αυτή η επιτροπή ή αυτός ο δικαστής παίρνει μία απόφαση και βγαίνει ο πρωθυπουργός σε τρεις ώρες και βγάζει ανακοίνωση και κάποια το οτιδήποτε, άσχετα τώρα, μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, αύριο μπορεί να είναι ο Άρης, αύριο μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει, και παίρνει θέση για κάτι τέτοιο και αλλάζει τους νόμους, συγγνώμη, αλλά σε αυτή τη χώρα δεν πρόκειται να δούμε κάτι υγιές. Και δεν μπορούμε, έτσι, να τραβήξουμε τους οπαδούς στο γήπεδο όταν βλέπεις ότι αυτό το πράγμα χειροτερεύει. Ωραία. Γιάννη, δυστυχώς πρέπει να σε κλείσω. Σε άκουσα με προσοχή. Έγινε. Έχουμε περάσει κατά 20 λεπτά. Έγινε. Να σε ακούμε πιο τακτικά, έτσι. Έγινε. Να είσαι καλά.
Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά και καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 11 και 20. Ο Γιώργος Αγόρας είναι εδώ στα στούντιο του Αθλητικού Ολυμπιακού 107,4. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά σήμερα. Μ' άρεσε πιο πολύ από τη συνήθως η εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, πρώτο Θεός, σε 9 η ώρα ξανά εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο, πάντοτε βρισκόμαστε 107,4. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.